Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον Ντουνιά. Σε όλο τον Ντουνιά και σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή είναι ο Λίμπερο 107,4. Είναι ακόμη ένα πρωινό ξύπνημα. Ένα πρωινό ξύπνημα το οποίο, όπως και έκανα το ανάλογο post, εγώ ταυτίστηκα χθες με τους παίχτες της Λάρισας. Είναι σαν να τρως γκολ στο 90, στο 95, στο τελευταίο λεπτό τέλος πάντων. Αναμέτρησης. Αυτό που αισθάνθηκαν χθες οι παίχτες της Λάρισας, αυτή την αδικία, από το Θεό την αισθανόμαστε εμείς κάθε πρωί που ξυπνάμε. Πιάνουμε τα μούτρα μας, τα κεφάλια μας. Είναι σαν να τρώμε και εμείς 95 ψαλιδάκι. Ψαλιδάκι κανονικά και λες, αμάν τι μου έτυχε, μάνα γιατί με γέννησες και σηκώναμε από τις 5 ώρα το πρωί. Έτσι, ταυτίζομαι και βιώνουμε κάθε πρωί αυτά τα συναισθήματα που είναι. Είσαι ο Κούγια στον FM. Όχι ο Κούγια στον FM, είμαι ο Μπόζοβιτς, ξέρω εγώ. Okay. Ο τερματοφυλάκας της Λάρισας που δέχτηκε το τέρμα χθες και έτσι η ΑΕΛ δεν κατάφερε να περάσει τον τελικό. Η ΑΕΚ έγινε η ομάδα που θα συναντήσει το δικέφαλο του Βορρά, ο δικέφαλος του Νότου, στις 12 του Μαγιού. Αν όλα πάνε καλά, βάσει σχεδιαγράμματος, βάσει προγραμματισμού που υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι, σήμερα. Πρέπει δηλαδή 12 μήνων να ξεκινήσω στα σχολεία με τους μαθητές να πάει στο γήπεδο. Τελειώνει, άντε τα μαζέψει τότε τα παιδάκια. Μαθητές και γιαγιάδες θα έχει ή θα έχει οπαδούς. Τέλεια, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, θα ξεκινήσει λογικά. Εγώ τώρα θέλω να έχει οπαδούς. Καλά, εντάξει. Όλοι νομίζω θέλουν. Νομίζω όλοι θέλουν να έχει οπαδούς. Κάπου εκεί να τελειώσει και η σεμνή τελετή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό, να το εξαφανίσουμε, να τελειώνουμε. Να το κλείσουμε και να πάμε σε εμείς δεν είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών, τον Γιάννη τον Λεονταρίδη, ο οποίος κλήθηκε σπευσμένα να πάρει φανέλα βασικό εκεί που η μπάλα καίει. Ως άλλος, ποιος έπαιρνε την μπάλα, Σπανούλης, σαν χθες εδώ Σπανούλης. Χθες έβαλε το τρίποντο. Έβαλε ένα τρίποντο, έχασα άλλα 4-5 όμως. Έβαλε το καθοριστικό για να πάει στην παράταση. Ναι, αλλά πόσα έχασε είναι το θέμα. Εντάξει, μην κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Πρέπει να κάνουμε μια διαφορετική ανάγνωση. Αυτά και με άλλα πολλά θα ασχοληθούμε και στο σημερινό λόγο. Επειδή από το πάρα πολύ πρωί, αν αισθάνεστε κι εσείς αδικημένοι, σαν να δέχεστε κάθε πρωί που ξυπνάτε γκολ στο 90 φεύγα, είστε μαζί μας, είστε μέσα στην ψυχούλα μας. Καλημερίζουμε την πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σας. Τι έγινε, ε? Ήμουνα όχι 1000% σίγουρος. Εντάξει, έπρεπε να το παίξω στοίχημα, να βάλω ένα σπίτι. Πάπη μου, εχθές αποδόθηκε δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ως προς ποιο κομμάτι? Βέβαια, μην διακόπτεις. Θα πάρει το τάπλι καλύτερο που θα φέτος στην πόλη. Στην πόλη, στην Ελλάδα. Στην πόλη. Καλά το είπες, γλώσσα λανθάνουσα. Καταγράφηκε. Καταρχήν αυτοί δεν ανήκουν σε αυτή την πόλη. Το έχουν ξαναπεί. Ξέρεις ότι άμα σου απομονώ. Περίμενε να σου πω. Αν σου απομονώσω την ατάκα, κάηκες. Και τη βάλουμε μετά. Λοιπόν, γιατί φίλε μου Μπάπη. Παρακαλώ. Τώρα τα παιχνίδια όλα θα παιχθούν στα ίσια. Να πάρει ομάδα. Το ντάμπλ που δεν έπαιξε ούτε μισό φιλικό, ρε φίλε. Ούτε μισό. Μάλιστα, η αδικημένη. Δηλαδή τώρα άκουγα, σήμερα έκατσα, άκουσα μετά την επανάληψη δική σου. Την άλλη την εκπομπή των γελοτοποιών της πόλης. Ποια από όλες τις εκπομπές? Από 8 με 10 που είναι. Μάλιστα, θέλω να εκφράζεσαι για άλλες εκπομπές με κατά αυτόν τον τρόπο. Ανακαλέσεις. Πολύ γέλιο. Ναι, να ανακαλέσεις. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, γελοτοποιός δεν είναι βρισιά. Είναι βρισιά. Είναι αρνητικός χαρακτηρισμός για κάποιον, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι μόνο να το ασπιστεί. Και κάτι άλλο που χθες είπες, ναι. Πέρυσι ήσουν στο τελικό. Κατέβηκα ρεπόρτερ του Λίμπερο 107,4 να κάνω ρεπορτάζ. Και να πω και σε ένα ρε μαυράς πρεοσφείο κάτι. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτό πράγμα που λέτε. Ναι, καλά, εντάξει. Θα φας και εσύ με τους άλλους, θα φας και εσύ τα σλίκια σου από εδώ και πέρα. Γιατί φανερώθηκες. Δεν φανερώθηκα καθόλου. Ποιος θα πάει να κάνει ρεπορτάζ για το λόγο επειδή. Με κάνε μας τη χάρη. Τώρα... Αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα σας μετέφερε κλίμα από το τι έγινε στο Πανθεσσαλονίκη. Ήταν ο Μαυρόασπρος. Καλά. Ο Μανολάκης. Εντάξει, τι να τους κάνεις τώρα τους υπόλοιπους. Από ατμανίδακους. Καταρχήν. Θα σου πω κάτι. Με πήρανε με το αυτοκίνητο. Για με κατεβάσανε τζάμπα, με βάλανε βενζίνη σε άλλη. Γι' αυτό πήγα. Δεν έκανα τίποτα, δεν πλήρωσα τίποτα απολύτως. Εισιτήριο κούτρα είχα διαπίστευση. Ναι, να πάτε και σε αυτό το τελικό λιμάνι για να γίνει ναι. Σε κλαμμένα τέτοια. Ξέρεις. Να σε πω κάτι, δηλαδή και ο Ραπτόπουλος που ήταν στο τελικό και αυτός ο παδός του ΠΑΟΚ ήτανε.
Κάνε μας τη χάρη στο Βαλάκρα τώρα. Ένα, σε λέω εγώ τώρα δηλαδή. Εμείς οι ουδέτεροι της πόλης. Τσαου, γιατί είδες επιχείρημα. Οι ουδέτεροι της πόλης έπρεπε να ήμασταν εκεί να καταγράψουμε τα πράγματα με μια διαφορετική. Μια αντικειμενική ματιά. Μια τρίτη ματιά. Με ένα πιο ψύχρεμο βλέμμα. Άκουσα, μα σε παίρνουν και σε πάνε τζάμπα με τα μάξι. Δεν κουνιέσαι, δεν κάνεις τίποτα, σε παίρνουν το σπίτι αυτό. Τι πρόβλημα έχεις? Όχι, καλά, φαΐ είχε τζάμπα. Φαΐ δεν, όχι, δεν τρώω σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εντάξει, πήγαμε πέρυσι στο τέτοιο, μπήκαμε μέσα 5 ώρες πιο μπροστά στο γήπεδο και δεν είχε κάτι μέσα. Είχε μόνο νερό εκεί. Ούτε ένα τυροπιτάκι, ούτε ένα αυτό. Ντροπή πράγματα, έτσι, να μας φιλέψουν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πέρασε η ώρα μια χαρά. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν, λέω τώρα 5 ώρες μέσα στο γήπεδο. Μπήκαμε κατά 4.30, το μάτι ήταν 8.30. Τι θα δούμε? Τι θα κάνουμε, λέω, 4 ώρες μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Αλλά τίποτα. Δηλαδή, εκεί γύρω στις 5 ξεκινήσανε τα προεόρτια, ξεκινήσανε οι εορταστικές εκδηλώσεις. Μια χαρά. Δεν καταλάβαμε πότε ήρθε, πότε πέρασε και πότε φύγαμε και πότε γυρίσαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε στο 231-0287-38. Επικοινωνείτε και παρεμβαίνετε. FM κενό το μηνυματάκι σας, αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Και εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε στο πρωινό της 19ης του Απρίλη. Σημερίς είναι Άγιος, γιορτάζουν ο Άγιος Θεόδωρος και η συναυτό Φίλιππα, Διόσκορος, Σοκράτης και Διόνυσος. Γυναίξη και τέκνης. Ναι, ναι, αλλά σαν όνομα μου έχει εδώ ότι λέμε χρόνια πολλά μόνο στην Φιλίππα, στην Φιλιππία και στην Φιλιό. Σε κανέναν μόνο άλλο. Μόνο σε αυτές τις τρεις συγκεκριμένα. Ναι, 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 ναι. Αν τον ονομάζω Φίλιππο, όχι. Όχι, όχι, όχι. Φίλιππα, Φίλιππα. Φίλιππα Μάθιου, τη θυμάσαι, μια και ένα μοντέλο τη δεκαετία του 90 που πόζαρε αρκετά από. Ναι. Πόσο μειον ήμουνα τότε. Εντάξει, εσύ μικρότερη. Ήταν από τα κλασικά μοντέλα στα περιοδικά του Κωστόπουλου, έτσι για τους παλαιότερους. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, που σε ξεβλάγεψε με Φίλιππα Μάθιου. Καλώστονα, καλώστονα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλημέρα και στον Πασκάλι εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, μπάμπι μυαλό δεν βάζουμε, δηλαδή. Έτσι. Θέλουμε να τα πιούμε, αλλά δεν μας στέλνει άλλη μετά που είναι παρκαρισμένη. Τι έγινε, για δώσε κλίμα. Εδώ ο Ανδριανούπολος, Αιγαίου, λίγο πριν κάτι σπέφει η ώρα, δηλαδή τα παιδιά ήταν λίγο ματιασμένα παραπάνω. Ναι, και. Πήραν 3-4 αυτοκίνητα. Α, παραμάζωμα, μάλιστα. Παραμάζωμα, ναι. Η Αδριανούπολης που είναι, βοήθησε με, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά. Μετά το παλιό Express Service, όπως βγαίνουμε. Α, προς τα εκεί ανατολικά, σωστά. Σωστά, ναι, ναι. Σωστά, μάλιστα. Και τι έγινε, ελπίζω τουλάχιστον να μην εξαφανίστηκαν. Ηλικές ζημίες, όχι, γιατί δεν μπορούσαν. Είδες, ωραίο φρενάρισμα κάνα. Δυστυχώς το έχουμε αυτό πάρα πολύ στην Ελλάδα. Καβαλάμε το αυτοκίνητο. Ό,τι και νόμιμοι να βγουν. Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Μυαλό δεν θα βάλουμε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποτε. Υποτίθεται ότι ο καινούριος ο ΚΟΚ προβλέπει αφαίρεση διπλώματος διαπαντός. Αυστηρά. Διαπαντός σε τέτοιες περιπτώσεις. Μακάρι, αλλά λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Κάποιος θα υπάρχει από πίσω. Καλά, ναι, αλλά ίσως να περιοριστεί. Ίσως να περιοριστεί. Αν μία, δύο, τρεις, αυτό, δεις ότι και ο διπλανός σου, μετά το σκέφτεσαι, δεν το καβάλας. Να πάρεις λεωφορείο, δεν κατάλαβα, γιατί ξεκινάνε από τις 5 ώρα. Πάρουν και ταξί και λεωφορείο και μετρό και ό,τι... Ναι, έτσι μετρό, το μόλις γίνει το μετρό θα δεις, θα μειωθούν τα ατυχήματα κατά πολύ. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Κατάλα καλά, εντάξει, όλα κομπλέ. Εντάξει. Καλά, να ήσυχα είμαστε τώρα. Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε. Και βλέπουμε. Καλές διαδρομές, καλά κουράγια. Καλή συνέχεια. Επίσης, ο αγαπημένος μας ο Σάββας, ο οδηγός του ΟΑΣ, που μας έδωσε και το ρεπορτάζ. Αυτά τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ιδίως και τις περίεργες ώρες. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται για έναν οδηγό Φερρυππίν ότι εντάξει, το πρωί δεν έχει κίνηση αυτό και τέτοια, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις τα κουσούρια της νύχτας. Ναι. Το καλό της κρίσης είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει έξω, δεν έχει λεφτά. Καλά, καθημερινές ειδικά. Δεν κυκλοφορεί ψυχή, οπότε περιορίζονται τα ατυχήματα. Είδατε βρεκουτά γιατί γίνανε όλα τα πράγματα. Σκέψτε, εγώ από εκεί που μένω για να έρθω εδώ, κάνω ούτε 10 λεπτά από την πόλη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλή σου μέρα, παπί. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Πολύ καλά.
Καλημέρα. Και βάσει των δεδομένων, όπως λες εσύ για τον τελικό, mm-hmm. δεν πρέπει να πας εσύ ανταποκριτής. Αλλά... πρέπει να στείλουν εκ το Πάνω Σόμπολο, το Δήμο Βερίκιο. Τώρα ναι. Τι να, μάλλον για τέτοιες ανταποκριτές χρειάζεται ο φετινός τελικός. Ο Αργύρης Δινόπουλος πήγαινε παλιότερα στους πολέμους. Ναι, ναι, έχει τέτοιους. Ναι, ο Βαξεβάνης πήγαινε. Έχει, έχει. Ναι, Πάνος Χαρίτος από τη μέση. Πάνος Σόμπολο, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Να δούμε ποιοι είναι τώρα σε καμιά Φαλούτζα, σε καμιά τέτοια. Τι, ποια Συρία τώρα εδώ. Φέρτε τους πίσω, επιστράτευση κανονική. Πάνε, πέρσι είχαμε τη γέφυρα. Πάντα θα έχουμε την Τάφρο από κάτω. Την Τάφρο έχουμε, έχουμε το στέγαστρο του Καλατράβα, έξω από το ΆΚΑ έχει γέφυρες πάλι ο Καλατράβα φτιάξει. Έχει γενικότερα πολύ πράγμα. Αρχίσαμε να κάνουμε χαρτογράφηση της περιοχής εκεί στο ΆΚΑ. Είναι γνωστή και γνώριμη. Σαν τη στενή του Δευτέρου Παγκοσμίου θα είναι ο στρατηγός με το κράνος και γίνεται ο Ματσούχη και θα δείχνει στο χάρτη. Εσύ σταμάτα από εδώ, εσύ σταμάτα από εκεί. Ο Μοντγκόμερι. Θα δουν εκεί την απόβαση στην Ορμανδία, οι οπαδοί. Μια χαρά, μια χαρά. Και για τα δικά μας. Είχαμε κλήρωση. Μετά την. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το πρόγραμμα να βγει άνοδος από νωρίς. Γιατί έχω μετά το πρώτο μας εκτός έδρας που είναι στη Λευκάδα. Έχω τρία σερί μέσα. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό, τρία σερί μέσα? Έχω και μετά, γιατί είναι τα δύο τελευταία μετά έξω. Αχα, δηλαδή μάλιστα. Με 10 βαθμούς τα τέσσερα από τα μάτια έχουμε βγει. Έχει τελειώσει. Πρώτο μάτς είναι με... Τη Λευκάδα. Α, στη Λευκάδα, δηλαδή είδες... το χωριό σε ένα δικημένο, το παίζουν τελευταία αγωνιστική που 90% ή θα είμαστε αδιάφοροι ή το παραλίμι. Θα βάλει ξερίστα και το τάλερο που λέμε στις πράξεις, αν είναι ενδιαφερόμενο. Κυριακή και όλες για Λευκάδα. Κυριακή 29 Απριλίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ, το μίνι πρωτάθλημα, τα play-off της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με μία εμβόλυμη. Μια χαρά βολεύει αυτό, να πας από Παρασκευή στη Λευκάδα, διμεράκι, full κομπλέ. Να βρεις εκεί κανένα φθηνό κατάλημα. Ναι, ειδικά εμένα με ξέρεις, αφού με βλέπεις. Κάθε Κυριακή που να, αφού με βλέπεις. Έτσι, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όποιος okay. μπορέσει να πάει. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση, φιλιά, τσάω, τσάω. Ναι, είχαμε και την κλήρωση για τα play-off του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Κυριακή 29 Απριλίου ξεκινάει. Με τον Ηρακλή να πηγαίνει στην Λευκάδα. Τον Νουπουσού Βόλο να αντιμετωπίζει τον Απόλλων Παραλιμνίου. Θα είναι Κυριακή Τετάρτη τα... μάλλον μία Τετάρτη θα έχει μέσα εμβόλυμη. Η Τετάρτη αυτή θα είναι η Δευτέρα του Μαΐου. Μετά από την Πρωτομαγιά, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί το Βόλο. Και ο Τηλικράτης θα παίξει με το Παραλίμνη. Κυριακή 6 Μαΐου, Ηρακλής Παραλίμνη, Βόλος Τηλικράτης. Κυριακή 13 Μαΐου το άλλο το παιχνίδι. Ο Ηρακλής παίζει με τον Τηλικράτη στο Κατατζόγλιο. Κυριακή 20 Μαΐου, Βόλος Ηρακλής. Και τελειώνει το μικρό αυτό το μίνι πρωταθλήματα. Κυριακή 27 Μαΐου με το παιχνίδι Παραλίμνη Ηρακλής. Για τους φίλους του Γυραιού. Δύο είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν, οπότε νομίζω ότι κάτσε, πολύ δύσκολα. Είναι μίνι πρωτάθλημα με τις 8 ομάδες, τις 8 ναι, πρώτες. Είναι, ναι, τις 8 πρώτες από τους αντίστοιχους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής και έχουν χωριστεί γεωγραφικά σε βορρά και νότο. Οι δύο πρώτοι, για να μην τρέχουμε. Κάτσε, έχει δύο ομίλους. Ναι, δηλαδή. Ναι, δύο ομίλους από τους... οι τέσσερις που ανήκουν θεωρητικά στο μισό κομμάτι της Ελλάδος πάνε εκεί. Α, στο... είναι τέσσερις και τέσσερις. Τέσσερις και τέσσερις, ναι. Και τώρα... ανεβαίνει ο πρώτος από κάθε όμιλο. Οι δύο. Κάτσε, ανεβαίνουν τέσσερις στη Β'. Τέσσερις ανεβαίνουν στη Β'. Τέσσερις πέφτουν και τέσσερις ανεβαίνουν. Okay, okay, εντάξει, είναι. Δεν τα τώρα. Δεν παρακολουθείς, εμείς εδώ είμαστε ούτως ή άλλως οι ρεπόρτερ των χαμηλότερων κατηγοριών. Θα έχουμε και εδώ ποδοσφαιράκι να ασχολούμαστε. Θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω Τετάρτη 2 Μαΐου το παιχνίδι με Ηρακλής Βόλο. Δεν χάνεται επιστροφή Μπέου. Δεν είναι ούτε νίκη ούτε Ολυμπιακός. Είναι αυτή η καινούργια. Η καινούργια του Αχιλέα. Του Αχιλέα. Και πώς ιδρύθηκε και ανέβηκε η ΓΑΜΑ. Αν ιδρύθηκε τώρα, πώς ιδρύθηκε. Πέρσι δεν ιδρύθηκε. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Πολλές ομάδες μπορεί να πήρε κάποιο καταστατικό κάποια άλλη ομάδα, κάποιο άλλο αφημί, κάποια άλλη σφραγίδα. Στο ποδόσφαιρο τους άλλους αυτά γίνονται κατά κόρο. Και τους είχε τους άλλους δύο κανονικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχε και Νίκη Βόλου και Ολυμπιακό. Και ήταν η πρώτη φορά που ενώθηκε Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου εναντίον του Αχιλέα Μπέου. Τον βρίζανε και οι δύο. Και βγάλανε νομίζω και ανακοινώσεις και γίνανε πολλά πράγματα. Φέτος το πρωτάθλημα. Αυτές οι κατηγορίες έχουν
διαμάντια κατέργαστα να παρουσιάσουν. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και θα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα της Super League, οπότε θα... το πρωτάθλημα της Football League είναι ψηλοαδιάφορο. Έχει ξεκαθαρίσει τους ή άλλους το ποιος θα ανέβει. Οπότε θα εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον... Να το. Μιλήσαμε για Βόλο και ήρθε ο πλέον αρμόδιος να μας μιλήσει. Ναι, ήρθα να σας βοηθήσω λίγο, να μην μπερδεύεστε. Για πες τι λάθος κάναμε, γιατί σίγουρα θα έχουμε κάνει λάθος. Καλά. Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος. Α. Το νούπου σου είναι νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. Mm-hmm. Και Είναι η πίδνα Κίτρους. Η πίδνα... Δεν υπήρχε τίποτα. Μάλιστα, μάλιστα. Ούτε αφημί άλλαξε, ούτε τίποτα. Πίδνα Κίτρους άλλαξε όνομα, δηλαδή ο Αχιλλέας Μπέος. Μάλιστα. Ναι, τα άλλαξε ο Αχιλλέας. Έτσι. Την έφερε τη πίτα πιο στο Βόλο. Mm-hmm. Και το... ας προσέχαμε. Ας βγαίναμε από πέρσι, γιατί φέτος... Σωστό και αυτό. Πατήσαμε. Το Κίτρος πού είναι? Η πίδνα εδώ, μετά την Εθόνη. Είναι στον Κολυνδρό, μάλιστα. Δεν είναι καν νέο. Είναι νομός, τι είναι, δεν είναι όμορος νομός. Ναι. Έχει κάνει η Νίκη ένα δικαστήριο. Mm-hmm. Ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά που λένε αυτή η συγχώνευση με άλλη ομάδα, που δεν έχει γίνει καμία συγχώνευση. Ναι, από την Ένωση είναι Μαγνησίας... Ναι. Εντάξει. Αυτό από τον Κολυνδρό στο Βόλο τι δουλειά έχει να πει? Έχει εν τω μεταξύ ο Βόλος έχει τέτοια ιστορία και στο παρελθόν. Όπου δεν μπορεί να κάνει ομάδα ο Μπέος, δεν έχει θέμα. Ναι. Αυτό έχει γίνει ξανά στο παρελθόν μεταφορά ομάδας με την Κασάνδρα. Ναι, ήταν η Κασάνδρα με τον Ολυμπιακό, τότε αφήνανε να γίνουν τα αφήνια και τα διάφορα. Που έγινε άσκο. Μετά είχαν βάλει η Ομοσπονδία να είναι τουλάχιστον όμορος νομός. Εντάξει τουλάχιστον, καλά. Ναι, όμορος. Στο δρόμο είναι, μωρέ, τώρα και εσύ πώς κάνεις έτσι. Περνάω στην Εθνική και τους κατεβάζω. Περνάς δύο διόδια πληρώνεις για να πας στο Κίτρος, από ό,τι φαντάζομαι. Εντάξει, μπορεί και τρία, μπορεί και τρία. Μάλιστα. Οπότε θα δεις τώρα Αχιλλέα Μπέο να ανεβαίνει και να πηγαίνει. Γιατί θα ανέβει. Με το δικαστήριο δεν ξέρω τι έχει γίνει ακόμα. Δύσκολο. Είναι σαν το NBA. Από τον Ιανουάριο περιμένουμε την απόφαση. Ναι, καλά. Θα περιμένεις για πολύ ακόμη. Για ποιο Ιανουάριο δεν ξέρω. Έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Έρχεσαι ή φεύγεις. Ανεβαίνω. Κατερίνη είμαι ακόμα. Νωρίς. Στο Κίτρος δηλαδή. Κοντά εκεί στην πίδα. Γιατί έχεις απορία. Μόλις βγαίνω από το τούνελ το μεγάλο που έχουν φτιάξει. Ακουγόμαστε. Καμπάνα. Ξέρω, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Έχω κάνει τα τεστ μου. Να είσαι καλά. Έγινε φιλιά. Είδες, ρεπόρτερ και Βόλου. Δηλαδή, ο Μπέος λειτουργεί σαν NBA. Πώς ήταν η Νέα Ορλεάνη, Hornets, πήγαν Σαρλότ. Σιάτλ που αλλάξαμε μέχρι και όνομα. Τι νομίζεις. Έτσι. Δεν υπάρχουν τώρα Σιάτλ Supersonic. Όχι. Νομίζω αυτή ήταν που πήγαινε ο Οκλαχώμα Thunder. Να είδες. Εδώ είχε μέχρι και η Βαλτιμόρη. Είχε ομάδα, διάβαζα χθες ένα καταπληκτικό άρθρο για την Βαλτιμόρη με αφορμή την σειρά The Wire που την έχω δει προσφάτως. Ναι, ναι. Εκεί είχε ξέρω στο baseball, τους Orioles, δεν είναι. Ναι, αλλά δεν έχει ομάδα NBA, είχε κάπου τη δεκαετία του 40 και του 50 τους Bullets. Οι οποίοι μετέπειτα πήγαν στην Washington που είναι δίπλα στην Βαλτιμόρη. Και γίνανε οι Wizards. Ναι, Washington Bullets που μετά γίνανε και Wizards. Ναι, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Πέμπτη κι αυτή έχει λόγο επειδή. Έτσι. Πολύ σωστά τα λες. Είμαστε καλά, αδερφέ μου. Πανέμορφα, εσύ. Μια χαρά. Σήμερα πέρασα το πρωί από την παράλληλο της Νέας Εγνατίας στο ύψος των Διαβατών και βλέπω ότι τα έργα για τα διόδια ψιλοτελειώνει. Τι, θα βάλουν διόδια πού? Στο ύψος των Διαβατών στην Νέα Εγνατία. Α, ναι, χαμπάρι δεν πήραμε. Ωραία. Ναι. Και ήδη έχουν περάσει τις σιδεριές. Επάνω από θα είναι δηλαδή όπως περνάμε από κάτω από τα διόδια, υπάρχουν κάτι σίδερα που είναι από πάνω σαν σκεπές, ας πούμε, ήδη αυτά περνάνε τώρα, ναι. Πιστεύω ότι σε κάνα δύο μήνες θα έχουμε τελειώσει. Α, τι ωραία, έτσι, να έχει ο κόσμος να πληρώνει. Ναι, βέβαια, μπασέλιψε. Τόσα λεπτά που μας έχουν έρθει μπροστά μας. Αυτά δηλαδή θα είναι για να μπαίνεις ουσιαστικά στην πόλη, θα πληρώνεις κάπως έτσι. Ναι. Αυτοί που θα πηγαίνουν τώρα για σέρες καβάλα και θα παίρνουν πρώτα από εδώ. Α, πάρε να στο κεφάλι. Ένα κανονικό κρασάρισμα και όπου δεν σπάνε μετά σε λέμε. Έτσι, ωραία. Μοραχός χόρευες και όσο θέλεις πήγα. Όπου μάλιστα. Πήγα, ναι. Ευχαριστούμε για το ωραίο το νέο. Να σε καλά. Τσάω.
Όπως προχθές που ταξιδεύαμε και πηγαίναμε Ιωάννινα. Εντάξει, γενικά η Εγνατία δεν έχει πάρα πολλά. Δύο διαπληρώνεις, ένα στο... στα Μάλγαρα όταν βγαίνεις και ένα στον Πολύμηλο και λες, αν θες να πας στη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή είχαμε κάνει πρώτη στάση στην Καστοριά. Α, ναι, για την Δυτική Μακεδονία κάνα δυο πληρώνεις. Μια χαρά, ρε παιδί. Ένα 20 εδώ πόσο έχουν τα Μάλγαρα. Τίποτα, τίποτα, ρε. Όσο ένα καφές. Και πηγαίναμε και περνούσαμε και τα τούνελ για να πάμε Ιωάννινα και λέμε, ρε, εσύ δεν έχουν βάλει διόδια. Και απορούσαμε. Ναι, δεν έχει. Λίγο πριν τα Ιωάννινα έρχεται ένα διόδιο και λέμε, άντε επιτέλους. Δεν δουλεύει νομίζω. Όχι, μια χαρά. Για πες. Λίγο πριν τα Ιωάννινα δεν ένα, το πετύχει να δουλεύει. Ένα διόδιο εκεί κανονικά πληρώνεις και περνάς και μετά από 15 χιλιόμετρα, 20, yeah. Ξανά διόδια. Όσα δεν βάλανε, παπ. Δύο στα καπάκια μέσα στο νομό Ιωαννίνο. Ήταν και τα δύο από 2,40 ή ένα 20, ναι, όπως εδώ. Το 1,20 δεν το θυμάμαι τώρα πόσα πληρώσαμε, αλλά είναι αμέσως. Πληρώνεις εσύ ή άλλος. Εντάξει, οδηγός, εγώ πίσω. Οπότε μια χαρά. Ναι, ναι. Μετά το Μέτσοβο, εκεί πέρα, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Μέχρι να φτάσει στα Ιωάννα που είναι καμιά 50 χιλιόμετρα, είχε δύο διόδια πάνω τα. Το ένα το θυμάμαι που πάντα το πετύχε να. Κλειστό. Κλειστό, ενώ το χτίζαν, ας πούμε. Όλοι μέσα το γεωφύλι της Άρτας, δηλαδή, όλοι μερίς το χτίζαν. Ναι, αλλά τώρα που το χτίζαν και δούλεψε, πέτυχε η συνταγή, κάνα κι άλλο. Λέει, κάνα και ένα δεύτερο. Η ελληνική έλλειψη φαντασίας. Μην δουν ένα μαγαζί να πετυχαίνει, δίπλα να ανοίξει. Να ανοίξει και άλλο, ναι, εννοείται, έτσι πηγαίνει. 2-31-02-87-38. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας και με την εκπομπάρα μας. Το πρωινό της 19ης του μηνού, είπαμε, γιορτάζει η Φιλίπα, η Φιλιππία και η Φιλιό. Όλοι στον Ατήλη στις 6 και 43 και θα δεις στις 8 και 4. Με σελήνη 4 ημερών. Με καλές καιρικές συνθήκες. Ζέστα. Συννεφιές για το πρωί, θα απομακρυνθούν τα συννεφάκια αργότερα. 17 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Μέχρι και 22 θα φτάσει το μεσημεράκι. Με υγρασία στο 47%. Ζεστούλα ωραία, χωρίς μποφόρια. Έτσι θα προχωρήσουμε και έτσι θα πορευτούμε. Και το Σαββατοκύριακο αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Θα ξεχυθεί πάλι ο κόσμος έξω και τη Δευτέρα τουλάχιστον με μια πρώτη πρόγνωση μας δείχνει ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 30 βαθμούς. 30. Ναι, Δευτέρα 23 στο Αγιώργη. Κοίτα, η θάλασσα θα είναι έτοιμη για Πρωτομαγιά να πάμε κατευθείαν. Λες, Βρέα και από το Αγιώργη μη πάμε τώρα 30 βαθμούς. Τι ωραία, τι καλά, έτσι να έρχεται το καλοκαιράκι για να αναπτερώνουμε το ήθικό μας. 19 το Απρίλιο, ποιους αξίζει επίσης να μνημονεύσουμε. Ποιοι γεννήθηκαν ή πεθάνανε σαν σήμερα. Ο Ριβάλντο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1972. Ο Ριβάλντο, ο οποίος πέρασε και από την χώρα μας, από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τον έχουν απαρνηθεί λίγο νομίζω οι φίλοι του Ολυμπιακού τον Ριβάλντο, Ναι. Μετά από εκείνο την παλάμη με το ένα δάχτυλο την κλειστή, το 4 που είχε δείξει. Που είχε βγει τότε και έλεγε με κλάματα ο Κόκαλης με έχει απλήρωτο και τέτοια. Την οικογένεια που έφερε και το γιο του και κλαίγαν όλοι μαζί και τέτοια. Ξέρετε, ήταν λίγο. Ο Ριβάλντο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 στην Σάντα Κρούς και, και την ολοκλήρωσε. Το 2015 μέχρι τώρα έπαιζε μπάλα. Αφού έχει παίξει. Στο τέλος έχει φύγει με. Πού στη Ζιμπάμπου είχε παίξει. Εδώ το τελευταίο που μου δείχνει είναι η Μοζί Μιρίμ Εσπόρτε Κλούμπε. Μια βραζιλιάνικη. Το γιο του κιόλας, ναι, μια βραζιλιάνικη ομάδα. Πιο μπροστά είχε στην Σάο Καετάνο, στην Καμπούσκορπ. Και στη Μαζί Μιρίμ είχε πάει και το 2010. Ναι. Στην Ελλάδα ήταν το 2004-2007. Είχε πάει κάπου στο Κονγκό, στην Μποτσουάνα, κάπου είχε πάει εκεί να παίξει. Μήπως αυτή την Καμπούσκορ, πώς τη λένε. Σε κάτι πάνω εκεί, Βλαχομπογδανία, σε κάτι τέτοια είχε πάει. Στην Μπουρούφτση τότε που λεγόταν. Στην Μπουντουλίνα. Στην Αγκόλα η Καμπούσκορ. Αγκόλα. Ήταν ομάδα της Αγκόλας με σήμα έναν τράγο, μια κατσίκα. Ναι, ναι, η Αγκόλα. Ναι. Ο Ριβάλντο, ο οποίος έχει τιμηθεί και με το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Ήταν και αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας. Ή τότε το είχε ισόβια ο Καφού. Καφού. Νομίζω πρέπει να το έχει ο Καφού εργολαβία. Ο Ριβάλντο, το οποίο εντάξει, πέρα από την πλάκα, α πούμε, τέτοιο παίχτη δεν έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Δηλαδή του διαμετρήματος και. Καλά, σίγουρα. Αξίας, ναι. Δηλαδή όταν είχε φέρει ο Ολυμπιακός ο Τζοβάνι, ναι, μεν είχε παίξει Μπαρτσελώνα, είχε βάλει κάποια γκολ. Αλλά δεν είχε καθή όρθη στην Μπαρτσελώνα. Ο Ριβάλντο ήταν το δεκάρι της Μπαρτσελώνα. Δηλαδή κανονικότατα. Από πού τον είχε φέρει εντωμεταξύ, από πού είχε πάρει. Ο Ολυμπιακός τον είχε πάρει από την Κρουζέιρο. Ναι. Είχε δοθεί δανεικός από την Μίλαν το 2004 και τον είχε πάρει ο Σοκράτης ο Κόκαλης. Και είχαν μαλώσει με τον Σοκράτη, δηλαδή.
Τι να το πει, να το βάλει επιστόλη ο Σωκράτης. Αν θυμάμαι καλά, επειδή τελειώνει η σεζόν, είχε πάρει κλασικά ένα πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο Ολυμπιακός. Ναι. Και ήθελε ο Ριβάλντο να ξεκινήσει συζητήσει για την ανανέωση του συμβολέου του από Απρίλιο. Ναι. Και του έλεγαν από τον Ολυμπιακό ότι δεν κάνουμε ανανεώσεις τώρα, θα κάνουμε όταν γίνει φιέστα και μετά. Ναι, ναι, ναι. Αυτός επέμενε, το είδε σαν ασέβεια στο πρόσωπό του ότι ξέρεις. Εντάξει, Ριβάλντο είσαι. Εγώ είμαι ο Ριβάλντο, θέλω άλλη μεταχείριση. Και άμα τον ήθελε, θα τον έκλεινε από το Σεφτέρι. Προφανώς δεν τον ήθελε ο Σωκράτης. Μάλλον, δεν, τώρα δεν ξέρω. Για τα ίδια λεφτά τότε, για ένα πολύ μεγάλο ποσό, 3 εκατομμύρια ήταν το χρόνο. Και πήγε στην ΑΕΚ το 2007-2008, τότε που έχασε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά που λέμε. Αυτή ήταν η σεζόν του 2007-2008. Με την υπόθεση βάλανε λογικά. Παίζει, και είχε ρίξει και μια τεσσάρα στον Ολυμπιακό ο Ριβάλντο και το είχε απολαύσει και το είχε πανηγυρίσει. Ναι, 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 την υπόθεση βάλανε. Βέβαια το Ριβάλντο περισσότερο το ξέρουμε εδώ στην χώρα μας. Εντάξει, στη χώρα μας. Άμα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, θα είμαστε μια άλλη χώρα. Από το ότι του έμαθος η καμπάλα λίγο μπάλα. Όπως έλεγε το σύνθημα. Μάθε το Ριβάλντο λίγο μπάλα, η καμπάλα, η καμπάλα. Εκείνη τη χρονιά είχε φέρει τον. Ή Ολυμπιακός και τον Τάσο Πάντο και λέει μη μασάτε, έχετε το Ριπάντο. Το Ριπάντο. Απίστευτες κατακτήσεις, απίστευτη καριέρα. Άκουσε, ήρθε και τον είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα. Και γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1972. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε ακόμα τέτοιους παίχτες. Προσπάθησε ο ΠΑΟΚ... το παρελθόν πριν από δύο χρόνια με τον Μπερμπάτοφ που ήταν το μεγαλύτερο όνομα που. Ναι, εντάξει, δεν ήταν διαμετρήματος Ριβάλντο, ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως ο Μπερμπάτοφ δεν έπαιξε. Δεν ψήθηκε. Δεν ψήθηκε, δεν έπαιξε καθόλου στον δικέφαλο, δεν πρόσφερε. Το πρόβλημα εκείνης μεταγραφής ήταν ένα. Ότι δεν ήρθε από το αεροδρόμιο. Αυτό, τον φέρανε με αμάξι. Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αδρόμιο Μακεδονία. Σάχαρ χάρη την πάτησε ανοίξει τον πάγκο. Κάνει μια μεταγραφή γιατί τη φέρνει από αεροδρόμιο. Φέρνει τον και με πυρόγα την άλλη φορά από κάνα ποτάμι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το έκλεισε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από τους ανθρώπους που έπρεπε να μνημονεύσουμε. Δεν είχαμε κάτι άλλο σε αθλητικό επίπεδο. Μόνο Ριβάλντο. Μόνο Ριβάλντο από αθλητικούς έχει γενέθλια. Δεν έχει κανένας άλλος ποιος να συγκριθεί μαζί του και τέτοια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα καθώς φτάσαμε στις 6 και 32 πρώτα λεπτά. Να σκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανικάκι. Το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμο να σας ενημερώσει για τα πάντα. Τα είδαμε όλα χθες. Ό,τι μάτς είχε, το βλέπαμε. 8 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Είχαμε μια κουβέντα εκτός αγέρος με τον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος υποστήριξε όχι στεναρά ότι ο πιο πετυχημένος παίχτης από άποψη τίτλων που έφερε ο Ολυμπιακός ήταν ο Κριστιαν Καρεμπέ. Εκείνη την εποχή. Νομίζω στην Ελλάδα πιο πετυχημένο. Αλλά εγώ θεωρώ και πάλι ο Ριβάλντο. Α, σαν όνομα και σαν παίχτης. Και σαν, ναι, και δε, σαν δε τίτλους. Σαν τίτλους. Ο Ριβάλντο. Εντάξει, μια χρυσή μπάλα και δύο κύπελα Ελλάδος παραπάνω. Κυπελούχος και σούπερ κύπελο Ευρώπης με την Μπαρτσελώνα. Μία φορά πρωταθλητής Ευρώπης Champions League με την Μίλαν. Μία φορά κυπελούχος Ιταλίας με την Μίλαν. Μία φορά πρωταθλητής Βραζιλίας με την Παλμέιρα. Δύο φορές κυπελούχος Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. Τρεις φορές πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό. Και δύο φορές πρωταθλητής με την Μπαρτσελώνα. Ενώ σε επίπεδο εθνικών είχε πάρει το 2002 το παγκόσμιο. Με θυμόμαστε βέβαια με εκείνο το καραγκιουζιλίκι. Θα μείνει για πάντα. Γιατί εκείνο το μάτζι το παίρνουν στη Βραζιλία. 1-0 το 2-0 το είχε πάρει νομίζω. 1-0 πρέπει επειδή, λόγω επειδή η Τουρκία έπαιζε με 10 παίχτες. Με εκείνο το θεατρινισμό στο κόρονα. Αντίθετα, ο Καρεμπέ έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Γαλλία, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Εθνική Γαλλία, κύπελο συνομοσπιδιών με την Εθνική Γαλλία, έχει Champions League με τη Ρεάλ. Δύο τσαμπιολιά. Δύο τσαμπιολιά, διπυρωτικό με τη Ρεάλ και πρωτάθλημα Γαλλία με την Νάντ και πρωτάθλημα Ελλάδο με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Καρεμπέ έχει ένα γιούρο παραπάνω από τον Ριβάλντο. Σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, μπορώ να το βάλω ότι έχει μια παραπάνω επιτυχία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Επιτέλους μου δίνεις την ευκαιρία να δευτερολογήσω. Όπως όλοι. Δεν είσαι σωστός ακροατής του λόγου επειδή αν δεν πάρεις δεύτερη φορά και τρίτη. Ναι, τα κατάφερα. Έτσι, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχει πάρει και το 94 γιατί ήταν στην ομάδα του 94. Ήταν στην ομάδα του 94. Ήταν 94-98-2002. Αυτό δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Εδώ μου το βγάζει, όχι, δεν ήτανε. Να κάνω λάθος, ναι. Αλλά πρέπει να ήτανε. Δεν ήτανε, δεν ήτανε. Ήτανε μόνο το 2002. Το 94 δεν ήτανε στην
στην Εθνική Βραζιλίας εκείνη. Από το ίντερνετ τα βλέπω, μην νομίζεις. Έχουν περάσει κάποια χρόνια. Ναι, ναι, όχι, από το ίντερνετ τα άνοιξα και εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά τώρα όλα απ' έξω. Ναι, λάθος κάνει το ίντερνετ. Έτσι, έτσι. Εγώ είμαι σωστός. Να το κρατήσουμε. Για εμάς στις καρδιές μας ήταν πρωταθλητής παγκόσμιος. Εις διπλούν. Έτσι. Να σε καλά, Δημήτρη. Τσάω, 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 τσάω. Ναι, τι τώρα, αμφισβητήσουμε εδώ. Εδώ το πήρε ένα παιδί μου ως Βραζιλιάνος, όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι, αρχηγός Εθνικής Βραζιλίας. Ήταν ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που λέγαμε πριν. Για πες, αυτό ρε παιδί μου. Δίναξέ μας. Ναι, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα που ήρθε και αυτό στον Παναθηναϊκό. Κοίτα, και ο Καφού ήταν που το είχε εργολαβία για χρόνια. Και ο Καφού, κάτσε και εμένα αυτό μου λέει. Νομίζω και ο Ρομπέρτο Κάρλος πριν το. Να το έπαιρνε το περιβραχιόνιο. Ο Τέρμα, ο Ντίντα. Ο Ντίντα. Τα Φαρέλ θα έλεγα εγώ έτσι για τους πολύ παλαιότερους. Για τους πολύ παλαιότερους. Εντάξει, είμαστε και σε προμουντιαλική περίοδο, οπότε οι αναμνήσεις ξαναγυρνάνε εδώ στο λόγο επειδή. Σαν σήμερα, τι κοσμοϊστορικά γεγονότα είχαμε που αξίζει να μνημονεύσουμε. 19 του μηνού δεν έχει κανένα πάρα πολύ σπουδαίο. Το 2010 ο Παναθηναϊκός επικρατεί με ένα 0 του ΠΑΣ Γιάννενα και κατακτά το πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο ύστερα από 6 χρόνια σε αθλητικό επίπεδο. Ενώ το 1980 είχαμε εδώ νικητής αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ιρλανδίας ο Τζόνι Λόγκαν στο διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε και Eurovision. Έχει κάνει νομίζω το τρέμπλε, έχει πάρει 3 Eurovision ο Τζόνι Λόγκαν. Είναι ο πολυνίκης του. Έχει πάρει τον τρόπο σπίτι του. Ναι, ναι, ο πολυνίκης του θεσμού. Τότε η Ελλάδα έχει συμμετέχει με την Αναβίση και το κομμάτι Auto Stop. Και είχαμε πάρει τη 13η θέση, δεν το θυμάμαι. Με Auto Stop, Auto Stop. Είμαστε βαθιά Eurovisionικοί και όταν θα έρθει εκείνη η μέρα στις 12 του Μαΐου μαζί με τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος διεξάγεται. Ναι, ναι, ο φετινός τελικός. Ανίποτη χαρά για μπαγκμπατμανίδα. Εννοείται, γι' αυτό δεν πρόκειται να πάμε στην Αθήνα στο ΆΚΑ να παρακολουθήσουμε σαν ρεπόρτερ τον τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θα κάτσουμε στην ΟΡΑΣ γιατί. Αν μας στέλνανε στη Eurovision, θα το προτιμούσαμε να βγάλουμε με διαπίστευση. Δεν το έχεις προσπαθήσει ποτέ. Όχι, δεν το έχω προσπαθήσει. Αλλά θα στείλω σαν μπάντα να τραγουδήσεις, όχι να δείτε. Εντάξει. Έχουμε στείλει φίλους μας κατά καιρούς στη Eurovision. Σε αυτούς θα στείλω. Κάποτε μπορεί και. Εγώ δεν σε ψηφίσω, θα στείλω SMS. Αλλά δεν μπορούμε να δεν μπορούν να ψηφίσουν οι ομοεθνείς μας. Από την ίδια χώρα. Όχι, τη Ελλάδα αρχικά. Θα βγούμε όλοι, θα πάμε στη Βουλγαρία για να ψηφίζουμε Ελλάδα. Ναι, είχαμε ναι. Στείλει του Κόζα Μόστρα με πάρα πολύ καλό πλασάρισμα. Στην έκθεση είχαν βγει. Του BBC θα στείλουμε αυτό. Και του Europond, οι οποίοι δεν τα πολύ καταφέρανε προπέρυσι. Πάντω εντάξει, πηγαίνουν δικά μα παιδιά. Τώρα φέτο θα στείλουμε την Γιάννα την Τερζή. Δεν την γνωρίζουμε, αλλά είναι εδώ. Δεν ήταν να στείλουμε που Σαλονικιά. Αλλά τελικά έγιναν. Πια φετό. Ναι, ναι. Κάτι ήταν άλλη να για αρετή και τιμέ ακουγόσαν το πληροφορία. Μα είχαν συμφωνήσει με μια ναι. Και αποχώρησαν. Ανακοίνωσε ότι εγώ δεν πάω γιατί αυτοί ζήτησαν κάτι λεφτά από. Δεν το θυμάμαι. Δεν θα πάει. Νομίζω ότι θα πάει για να Τερζή, αλλά είναι δικό μας παιδί εδώ τη Θεσσαλονίκη. Και θα πρέπει να το στηρίξουμε η κόρη του Πασχάλη Τερζή. 12 Μαΐου λοιπόν γυροβίζω μαζί με τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Το περιβόητο αυτόν τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Νομίζω χαμογέλασε όλη η Ελλάδα χθες. Η ουδέτερη αλλά και η μη. Με τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση στο 90 φεύγα. Είναι αυτό που λέει η παροιμία τόσα χρόνια βαρελάς τέτοιο πάτο δεν ξανάδα. Αυτό που κάνει φέτο η ΑΕΚ δεν έχει προηγούμενα νομίζω. Δεν το έχω ξαναδεί. Θα πρέπει να, αν δεν στην Αμερική θα γινόταν ταινία. Κανονικότατα με το πόσα παιχνίδια έχει πάρει στο τέλος. Με τον τρόπο που τα έχει πάρει. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, ότι όλο αυτό το καιρό έχει το σύριαλ του Λάζαρου του Χριστοδουλόπουλου στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Που ζητάει λεφτά, δεν του τα δίνει το Ελουροϊδές. Ναι, δεν δίνει ο Τίγρης. Δεν δίνει ο Τίγρης, ο Λάζαρος ζητάει γιατί, να σου πω την αλήθεια, είναι από τους πιο χαμηλόμισθους εκεί μέσα. Ναι, πόσα παίρνει. Δεν ξέρω, σε σχέση με τους ξένους παίρνει αρκετά λιγότερα, αρκετά λιγότερα. Και αυτός τραβάει το κουπί. Έχει τραβήξει το κανάλι και έχει δώσει πολύ μεγάλες νίκες φέτος στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και τελευταία στιγμή. Δηλαδή. Πρέπει ο Μελισσανίδης δεν πρέπει να πανηγύρισε κάρτα, να ξενέρωσε. Ήταν λίγο. Όχι αυτό. Τι. Κοίταξε, άμα του πάρει να σου πω κάτι, άμα του πάρει το double. Δεν θα τον πολυνιάξει τον Μελισσανίδη. Ακούγονται και φήμες ότι έχει μπλεχτεί ο Ολυμπιακός για να. Ναι, ίσως να είναι αυτό και. Είναι και ο παδός του Ολυμπιακού αυτό, είναι και. Το είπαμε και χθες, ναι. Ο παδός του Ολυμπιακού είναι και με τον Ολυμπιακό όμως, τον κάρφωσε στο πρώτο παιχνίδι. Άρα τι οπαδοί λέει και να λέμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Αν πήγαινε στη Eurovision,
στο Brexit ήταν δεδομένο. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι μας φύλαξε ο Θεός και πέρασε η ΑΕΚ χθες. Ναι, δεν παίζει. Να ακούγαμε κούγια να κάνει δηλώσεις μέχρι... Φαντάζει. Τίποτα, ναι. Λες ότι ηρέμησαν λίγο τα αυτιά. Χθες έβγαλα ανακοίνωση κατά του διαιτητή 35. Ναι, ναι, είναι, στα, είναι, έχει διδαχθεί από Πανόπουλο. Αυτά είναι... Εντάξει, και... Η μπάλα εξωστρακίστηκε. Αυτό δεν το είπε κανένας. Το ξεχάσεις, σωστό. Ναι. Φίλε, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Έχω την καλύτερη ομάδα σαν ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Το ότι θα πάρω το κύπελο ξανά, και αυτό δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Έχω καλύτερη ομάδα. Τώρα πιστεύω ότι με γαλλικά, με το πιάνο, με όλα αυτά που έχουμε αποδείξει τόσο καιρό, χωρίς καρτοτενίες, ναι, χωρίς να αφήχουμε, μη τυχόν και φύγουνε. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν θα κατεβούνε, αυτό είναι μόνο. Θεωρητικά σε πρώτο επίπεδο υπάρχει μια διαρροή ότι θα γίνει με κόσμο, αλλά δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τώρα το τι αυτό. Επειδή από αυτούς θα περιμένω όλα, περιμένω και την κλήρωση γιατί το δογκομίνη. Η FIFA, η UEFA, δεν ξέρω. Ξέρω ήδη. Θα έχει γεννήσει η γυναίκα του, ναι, το καλό, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, έτσι όπως το πάει ο Κομίνης, πιστεύω ότι θα κυοφορεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Δεν σε φοβίζει σε ένα καθόλου η ρέντα που έχει η φετινή ΑΕΚ? Δεν υπάρχει ρέντα, και τη ρέντα πρέπει να τη σκίζεις και το ΆΚΑ κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή. Ναι, δεν υπάρχει. Αν έχεις ομάδα που έχεις, είναι η πρώτη χρονιά που τελειώνει ένας αγώνας κάθε φορά και λέμε καλά πότε. Δηλαδή, ενώ άλλες φορές πω τα μάτια μου πονάνε, χαρήκαμε μπαλίτσα. Μάλιστα. Κάποιοι που δεν έχουν χαρεί, άλλοι σε αυτή την πόλη, και δεν πρόκειται να χαρούν και ποτέ, γιατί δεν πρόκειται να παίξουν τη μεγάλη κατηγορία. Αυτά. Μάλιστα, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Επικοινωνία με το λόγο επειδή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Δεν σε είπα εγώ, ρίχνουμε γέλιο, ρε Μπατμανίδη. Γιατί? Στεναχωρέθηκες και εσύ που πέρασε, έτσι. Εγώ σου είχαμε, με τι με νοιάζει. Έτσι ο Πάντο δεξαράδα και αυτά, έτσι μαυράσπρε. Μα δεν είναι, ρε, θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά επιτέλους. Αφού δεν ασχολείσαι με άλλες. Να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Τι έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ, πόσα παιχνίδια έχει πάρει στο 90? Όσο, με ένα 0. Δεν με ενδιαφέρει, είναι καλύτερη ομάδα. Μα όσο δεν βλέπεις μπάλα, εγώ σου λέω στατιστικά στοιχεία. Ενώ από τα φιλικά βλέπεις μπάλα, ε. Άλλο πράγμα σου λέω εγώ, okay, πόσα παιχνίδια. Στο σταματημένο, του σταματημένου παίζει μπάλα, ε. Εγώ άλλο πράγμα είπα, πόσα παιχνίδια έχει πάρει η ΑΕΚ στο 90. Αυτό λέω. Το 400. Εντάξει. Να τα πάρει. Τώρα έχω μιλήσει, τώρα μιλούσα με ένα Κινέζο. Φέρνω κάτι ειδικά κράνη, ας πούμε. Τι φέρνεις ειδικά? Κράνη. Ναι, ναι. Μετά το τελικό, κάθε μαυράσπρος που θα βγαίνει, επειδή οι φάπες θα πέφτουν παμπούβα, θα φοράει ένα κράνος. Εγώ φρόντισα και για αυτούς. Ναι, έτσι. Εντάξει, και για να μην, επειδή εμείς οι Αριανοί είμαστε και... Κλείς την πόρτα, ρε, μιλάω στο τηλέφωνο. Oh, σε ποιος είναι? Κλείς την πόρτα, ρε. Ποιος έπιασε, ποιος ετσάκωσε? Άντε τώρα. Ποιος, ντου, πέσιμο. Ακούς? Έλα, ακούω. Και επειδή... Ποιος είναι, θα μας πεις, ποιος έκανε πέσιμο? Πούντος, χάθηκε. Όπα, τι έγινε. Καιρό πέσιμο, όχι αστεία. Κλείς την πόρτα, αυτό, τέτοια, αυτά. Σούτια, πρέπει τα κράνη. Τα κράνη, λες από τώρα να... Λοιπόν, διάβασα χθες ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ανάρτηση... ενός κάπου στο διαδίκτυο, από τα πάρα πολλά σχόλια, ένας γράφει ο παδός της ΑΕΚ. Τώρα μόνο ένα πράγμα, 6 γράμματα. Μάλλον τώρα μόνο ένα πράγμα, 5 γράμματα, double. Το double το οποίο η ΑΕΚ το κυνηγάει φέτο, το έχει πετύχει 2 φορές, το 1939 και το 1978. Αυτές είναι οι 2 φορές. Double έχουν πετύχει ο Παναθηναϊκός το 69, το 77, το 84, το 86, το 91, το 95, το 4 και το 10. Ο Παναθηναϊκός οπότε παίρνει πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Double. Το κάνει εις διπλούν, οπότε κάνει παύσιο ο Ολυμπιακός.
Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει το 47, το 51, το 54, το 57, το 58, το 59, το 73, το 75, το 81, το 99. Σώπαρε, κάνε τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός να κάνει double. Είδες με τα πέτρινα χρόνια. Το 5, το 6, το 8, το 9, το 12, το 13 και το 15. Υποκούραση ρε παιδί. Υπερκούπωση που λέει. Πραγματικά, πραγματικά. Στις 12 του Μαγιού με την ΑΕΚ να παίρνει μια νίκη που αν έβλεπες το μάτς έλεγες κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει εκεί με τις έντρες, με τις γιώμες, με το αυτό. Βέβαια η Λάρισα έχασε πιο κλασικές ευκαιρίες. Έτσι έμαθα και εγώ ναι. Γενικά ότι έχασε. Είχε δύο αντεπιθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν φωτιά, που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες. Δεν κατάφερε να κάνει εκεί το 0-1 και να βάλει ουσιαστικά τα φόπλακα στις... στα όνειρα των φίλων του δικεφάλου του Νότου. Ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση, όπως είπες, από το 35. Ναι, 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 ναι. Μπράβο ρε Παπαπέτρου, σαν τον μπαμπά, όλα ανάποδα. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου? Α, ο Παπαπέτρου ο παλιός, εκείνος. Ναι, ναι. Είναι ο γιος του. Του Παπαπέτρου τότε το με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, με το χέρι του Τάκολα, του Παπαπέτρου με το Ηρακλής Ολυμπιακός. Που δεν μάθαμε ποτέ αν είναι χέρι του Τάκολα ή όχι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχουμε δει. Είναι σαν το γκολ της Εθνικής Αγγλίας το 66. Αν πέρασε, δεν αν πέρασε ή όχι την γραμμή. Ο Παπαπέτρου, το θυμάμαι επίσης, ένα Ηρακλής Ολυμπιακός που είχαν γίνει διάφορα έκτροπα στο Καφτατζόγλιο. Ένα καταπληκτικό που δεν θυμάμαι, το Sport Time είχε βγει με πρωτοσύνδεδο. Παπαπέτρες! Είναι τα ωραία. Η αλήθεια πάντως είναι, λέω, ότι μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης ο Παπαπέτρου δεν είχε κάνει κάποιο μεγάλο λάθος. Σχολιάζει εδώ ένα site το οποίο διαβάζουμε. Ο Κούγιας έβγαλε και άλλη ανακοίνωση, η οποία δεν είχε τόσο μεγάλη σχέση με το αγωνιστικό, αλλά με το μήνυμα που αναγραφόταν στην φανέλα της ΑΕΛ φέτο, που το έχει συνηθίσει. Λίγο ο Αλέξης Κούγιας το έχει δει social media, Facebook, τη φανέλα της Λάρισας και γράφει τα δικά του τα στάτου. Είχε στην αρχή της σεζόν τα προσφυγό που λένε παιδιά μας. Ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε ελληνικά. Και χθες η ΑΕΛ εμφανίστηκε με τα επώνυμα των δύο στρατιωτικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη, του Δημήτρη Κούκλατζη και του Αγγέλου Μητρετόδη, αλλά και εκείνο το πιλότο που έχασε τη ζωή του από την πτώση του Μοιράς προσφάτως, του Γιώργου Μπαλταδόρου. Βέβαια η φανέλα είχε πάνω λάθος το επώνυμο του στρατιωτικού Κούκλατζη. Ναι, 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 καταφέρανε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν ήταν γραμμένο ορθά. Στη φανέλα τυπώθηκε ως Κούλατζης. Α, ναι, ναι. Έλειπε ένα κάπα. Είναι στα πλαίσια του αγώνα με την άκρη, παιδί μου, ήταν λογοπαίγνιο, ονειρό. Είναι αυτό που λέμε ότι μια δουλειά έχεις να κάνεις. Δηλαδή στον τυπογράφο. Γκούγκλαρε, ρε παιδί μου, έλεγξε τη φανέλα. Δεν είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Φαντάζομαι ότι θα δούλευε σε αθλητικό site και αθλητική εφημερίδα. Γιατί εκεί διαβάζουμε τα όργια, δεν ελέγχεται τίποτα. Γι' αυτό ήταν και το λογοπαίγνιο, ρε παιδί μου. Προβοκάτορα. Κάτι που εξάργησε τον ισχυρό ανήρ τη ΠΑΕ Λάρισα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάγα, τι με έκλεισε, ρε. Μόνο σου έπεσε, τι σε έκλεισα. Τι έπεσα, δεν σ' άρεσαν αυτά που έλεγα, Με το που μπήκε ο άλλος μέσα λίγο, εκεί έκλεισε τα τηλέφωνα κάποιος που άνοιξε την πόρτα. Δεν έκλεισα τα τηλέφωνα, εγώ μιλούσα, εσύ δεν άκουγα. Δεν ακούγαμε, τι, ποιος ήταν, δεν μας απάντησες, ποιος μπήκε μέσα. Όχι ρε, ο Φούρναρης. Α, Παοξής φαντάζομαι είναι ο Φούρναρης. Αυτός ο μόνος που δεν ασχολείται. Με άλλες ομάδες, σαν και εσένα. Τους άλλους έχω ρεγουλαρισμένους, μη στεναχωριέ. Έτσι θα τους επισκέπτεσαι συνεχώς. Και για να τελειώσω, μπάμπι μου, ναι. Επειδή εμείς οι Αριανοί στην πόλη του Θεού τη Θεσσαλονίκη είμαστε και μεγαλόψυχοι, αυτοί σίγουρα το κύπελο δεν θα το πάρουν. Όπως και πέρυσι. Αλλά θα έχουμε και εμείς κάτι να τους δώσουμε μόλις έρθουν. Μάλιστα. Να βαστάνε και κάτι αυτά τα γεσιοκάμπτες. Για άλλες ομάδες δεν θα μιλήσω. Όχι, σε καμία περίπτωση, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και ας βγει τώρα ο Τραχανόπουλος ο άλλος. Κρατάμε το προγνωστικό σου πάντως, γιατί ήταν το αντίστοιχο με το περσινό. Με το περσινό. Θα βγάλουμε με ροκαμαδάκι πάλι από τα μπούκους. Μάλιστα. Από τους μπούκους ήδη για το πρωτάθλημα, ναι. Δύο τους ψηρίσατε. Έτσι. Α, για... Έχει δικαστήριο, μετράει στο στοίχημα το δικαστήριο. Μη το δίνει. Δικαστήριο, ρε. Μονάδα, φίλε. Μονάδα. Ο άλλος, ρε, με τα μυδράλια μέσα. Εσύ τον έβαλε, εσύ μπήκε μεταφιεσμένο για να πάρει το στοίχημα. Με τα ούζι. Μάλιστα. Έγινε. Απειλήσανε το, κυνηγούσανε το διαιτητή τον ανθρωπάκο μέσα στα ποδητήρια. Και ο Μποτία έκλαιγε μαζί με όλα αυτά. Ματιά, ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και έκλαψε και ο Μποτία. Κυνηγούσανε. Ναι.
Ποιο κυνήγησε, ρε, μέσα στα αποδυτήρια. Εντάξει. Και εγώ ξέρω και σε λέω τώρα. Μάλιστα, κάτι παραπάνω. Φύγουνε. Έτσι. Έτσι, κάτι παραπάνω ξέρει. Και τόσα χρόνια εδώ πέρα να πούμε, δεν τους αφήνουμε, δεν φτάνει που τους αφήνουμε και ζουν και στην πόλη. Εντάξει, έγινε, άντε, τσάου, τσάου, τσάου. Γεια, μας τα κάνει όλα μαντάρα. Αυτό θα έχουμε τώρα από εδώ. Με τα μυδράλια. Από τώρα πόσο έχουμε, 19, ένα μήνα κοντά έχουμε. Περίπου ένα μήνα. Ναι. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα καθημερινά. Καλά, κάτσε. Μπορεί να, θα πρέπει να γίνουν και έργα στο γήπεδο, να σκάψουν χαρακώματα, να βάλουν σειρματοπλέγματα, ναρκοπαίδια. Ευτυχώς που έχουμε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Το στρατηγείο του ΝΑΤΟ το έχουμε στο τρίτο σώμα στρατού, νομίζω. Άρα πρέπει να έρθει εδώ τελικώς. Πώς θα γίνει με κόσμο αυτό μας να ξεμπερδεύουμε μια και καλή. Θα ξεμπερδέψουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας παίρνει. Καλημέρα. Μπαμπίνο. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Δες πόσα κεριά έχει να παρανάσει ο Βασάλης, στην ουσία κτένει εκεί πέρα. Μέχρι 12 Μαΐου. Πόσες μέρες έχουμε, λιγότερες από 30. Τουλάχιστον ένα 50 από τα κεριά. Ήταν ψάλτης, έχει κονέ μάλλον, θα έχει πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Από την ορόρια. Βέβαια, ως παλαιό μέλος της εκκλησίας, σαν τους παλεμάχους ένα πράγμα. Αυτοί που έχουν να πάρουν τίτλο, φίλε, σε 50 χρόνια, δεν μπορούν να μιλάνε. 50, όχι. Ούτε 50. Ούτε για άλλες ομάδες δεν μπορούν να μιλάνε. Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να μιλάει. Εσύ πώς μιλάς για τον Ολυμπιακό? Φερρυπίν σου λέω. Εγώ δεν έχω τίτλους. Εντάξει, αλλά έχεις 5 τίτλους. 6 τίτλους και ο Ολυμπιακός έχει 106, ας πούμε. Και 500 ντάμπ. Εντάξει. Γι' αυτό θα μετράει τα πρωταθλήματα πόλεων. Ναι, ο καθένας μπορεί να μιλάει για την άλλη ομάδα και να λέει ό,τι θέλει. Και πασερά εκεί, εμείς μπορούμε να μιλάμε. Για άλλους δεν έχουμε. Στην επαγγελματική κατηγορία Ολυμπιακός. Άμα βγάλεις καμιά δεκαπενταριά πέτσινα που έχει, δες πόσο προβλήματα πήρε. Δεν έχει σημασία. Τι γράφει η στατιστική τώρα είναι το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν πειράζει. Πώς το βλέπεις τον τελικό? Δεν ξέρω άμα θα γίνει τελικό. Μου αρέσει. Ξεκινά. Ωραία αφετηρία. Όλοι νομίζω σε μια τέτοιο μούντι είμαστε. Ναι. Άμα θα γίνει. Κοίταξε, σίγουρα η καλύτερη λύση είναι το ΆΚΑ, δεν το συζητάω, έτσι. Δηλαδή από πλευράς ασφάλειας. Ναι, εννοείται. Μα δεν τίθε τα... Και το καλό που έχουν να κάνουν οι αρχές, έτσι, να είναι σε, να το οργανώσουν πολύ καλά το όλο θέμα μπάδι και να μην γίνει τίποτα. Ναι, αλλά... Ναι, για μένα πιο το νόημα, ας πούμε, να κινητοποιηθεί, να γίνει επιστράτευση, δεν θα γίνει για κανένα θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους. Θα γίνει για να διεξαχθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια, Μπάδη, και είναι κρίμα. Και να κατανεμηθούν τόσοι πόροι του ελληνικού κράτους, γιατί μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Θα στοιχήσει αυτό ο τελικό στο ελληνικό κράτο και στον ελληνικό φορολογούμενο. Πολλά. Καναμύριο μη σε πω εγώ, γιατί τώρα θα μιλάμε για 15.000 αστυνομικού μίνιμουμ, με εκτό έδρα, με σύντηση, με αυτό, με εκεί, με το άλλο. Θα έχει. Τιμή, 15 λίγου βάζω. 10.000 έχουμε για πλάκα στην έκθεση. Καλά, δεν νομίζω ότι θα έχει σύνολο πάνω από 30.000 κόσμο. Ναι, οι αστυνομικοί παίζανε περισσότεροι. Ναι, από ότι. Θα είναι δύσκολη οργάνωση και δύσκολη κατάσταση, Πάπη, και σε συνδυασμό με την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος. Είναι και αυτό. Υπάρχει και μια αντίδραση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί τα φέρνουν και αυτοί εκεί πέρα τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, οι ίδιοι. Δεν μπορεί η Βασιλιάδη να μου σειρίζει τα διάφορα για το τι έχει γίνει στην Ελλάδα τα 20 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Να μου σειρίζει τα διάφορα για τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν στηθεί για ναρκωτικά που κουβαλά στην Ελλάδα πρόεδροι. Και με το που γίνεται αυτό με το Σαββίδι, με μια φωτογραφία, να κάνεις ραπόρτο στην UEFA, ας πούμε, για να έρθει εδώ πέρα. Η UEFA το παρα... Και το φίλο της κυβέρνησης να αναφέρεις, στις περίοδες της κυβέρνησης να αναφέρεις ότι ό,τι έγινε, έγινε για το Σαββίδι. Δεν είναι δυνατόν, Βασιλιάδη. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να προκαταβάλεις τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει μια έφεση που εκδικάζεται. Και εσύ αποφασίζεις να πεις ότι θα γίνει φιέστα στο ΆΚΑ. Για την ΑΕΚ. Όλα αυτά πάντη, όλα αυτά πάντη είναι τράλε, να ξέρεις. Βέβαια, αυτό, τώρα μιας και λες προτρέχει με το ΆΚΑ και την ΑΕΚ, δεν το άκουσα, συμφωνώ.
Είχε βγει την Παρασκευή, τότε πριν το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, είχε βγει στη διάβγεια απόφαση του Βασιλιάδη που λέει ότι απαγορεύει τη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο ΜΑΤΣ. Πριν βγει η απόφαση όμως που βγήκε Σάββατο βράδυ, είχε βγει Παρασκευή απαγόρευση μέσω του site της διάβγειας του Βασιλιάδη. Και λες, μα καλά, είναι λογικό, γιατί να βγάλει απαγόρευση για μάτς που έτσι είναι και κλεισμένων των θυρών. Α, μάλιστα. Τι μας κρύβουν ένα πράγμα. Αυτό ακριβώς. Κάποιος πρέπει να τα πει και έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο. Παρακαλώ. Ο Χρυστοδουλόπουλος τι λέγανε γκολάρα. Γκολάρα, εντάξει, ναι, εννοείται. Ψαλιδάκι αυτό, τέτοια. Γκολάρα, δεν ξέρω αν έχει ευθύνη ο τραδοφύλακας. Ήταν πολύ δυνατό, πέρασε από δίπλα του. Ίσως να μην είχε. Δεν πέρασε, όχι, στο τώρα, ναι, ορατότητα εκεί πέρα μηδέν όμως. Ένα μπουλούκι μαζεμένοι παίχτες. Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα τι ευθύνη. Αλλά η έμπνευση είναι έμπνευση. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλή λίγο ακόμα και θα το βάζει ο Μπάρκας, δηλαδή έτσι πως πήγε να γραφτεί τέτοια ιστορία για την ΑΕΚ. Είχε μπει και ο Μπάρκας. Είχε μέσα. Μπει, την ακουμπάει λίγο την μπάλα, πάει να την πάρει και μετά πηγαίνει στο Χρυστοδουλόπουλο και κάνει αυτό το ψαλιδάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν, καλημέρα. Καλημέρα, μας παίρνουν και μας κλείνουν, καλημέρα. Τουλάχιστον είπαμε τρεις καλημέρες. Ναι, εντάξει, καλά και αυτό. Κάτι καταφέραμε και κάναμε. Λοιπόν, 7 η ώρα, θα πάμε να διαλυματιστούμε. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα μια ωρίτσα στο λόγο. Επειδή έχουν φουντώσει τα πνεύματα, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε λίαν συντόμως. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 λίγο μετά τις 7 πρώτα λεπτά και συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Taxi Way για να δούμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα για εμάς. Έχουμε συνδεθεί με το Λίμπερο να ενημερώσουμε το μόνο του κινήσεις τηλεφόρο Καραμαλή. 1200. Καλημέρα για εμένα στο Λίμπερο Σακρατές. Στη Καραμαλή δεν έχει κανένα πρόβλημα. Κινείται και στις δύο κατευθύνσεις πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε για τη Βασιλή Σόλγας. 155. Καλημέρα για εμένα. Το Βασιλή Σόλγας είναι πάρα πολύ καλά. Να λυθεί γιατί τιμή ισχύει ένας σταθμός. 586. Καλημέρα. Καλή είναι και τιμή ισχύει. Να λυθεί για την Εγνατία. Σταθμός να ενημερώσει για την Εγνατία. 551. Καλημέρα γιατρο, κάνα ένα πρόβλημα και Εγνατία. Λίγο αυξημένο το ρεύμα προς δυτικά, αλλά είναι όλα καλά. Αλήθεια και ένα σταθμός για τον περιφερειακό. 1001. Καλημέρα περιφερειακός από την Ευκαρπία μέχρι και στον Εύωσμο και στα δύο μέτωπα έχει πολύ καλή ροή. Ναι, αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ όλους σταθμούς. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Καλά είναι τα πράγματα στους δρόμους της πόλεως. Και όλοι συντονισμένοι με τον Λίμπερο 107,4. Όλοι όμως. Όλοι όμως. Το 231-0-287-38 επικοινωνούμε. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Στη σελίδουλα μας στο Facebook. Δεύτερη ώρα με την συνδρομή και την αρρωγή των σημαίων ψωμιάδης. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στην Βασιλείο Συρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Ολοκληρώθηκε και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Για τα play-off του NBA, οι Houston Rockets επικράτησαν άνετα το Μινεζότα Τιμπεργουλφς 102-82. Το δεύτερο μάτς ήταν αυτό. Ναι, το δεύτερο. Γίνανε και ένα δυο σπασιματάκια έδρας τελευταία. Οι Cleveland επικράτησαν τον Indiana Pacers με 197. Ιτήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, είχαν ιτηθεί και αρκετά για 18 πόντους. Ναι, αλλά βέβαια, όπως είπε και ο LeBron, ότι εδώ λέει σε τελικό χάναμε 3-1 και το γυρίσαμε πριν από 2 χρόνια. Και ο Oklahoma City Thunder Utah Jazz 95-102. Αυτό το πρώτο παιχνίδι τι είχε λήξει. Είχε κερδίσει ο Oklahoma για 8. 116. Έκανε σπάσιμο δηλαδή. Όχι. Η Utah τώρα κάνει. Δύο στην έδρα. Ναι, τα πρώτα. Άρα τώρα η Utah κάνανε το σπάσιμο. Ναι, Utah έσπασε. Και σήμερα το πρόγραμμα έχει Miami Heat, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers και San Antonio Spurs, Golden State Warriors. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στα παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Δόξα τω Γιαραμπή. Λοιπόν,
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καλατράβας ενώνεται πάνω, να ξέρετε, έτσι. Εντάξει. Θα πάνε με σκηνιά να δεθούν πάνω. Ο Καλατράβα, ο οποίος έχει την αποκλειστική διαχείριση και συντήρηση των έργων στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει το 2004 με την χώρα μας, ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει συντήρηση και τώρα δεν έχουμε λεφτά να το πληρώσουμε. Είναι πάρα πολλά εκατομμύρια, οπότε... Οπότε θα γίνει συντήρηση από μόνο. Θα γίνει συντήρηση ανακαίνιση από τώρα. Μετά το τελικό θα χρειαστεί, πιστεύω. Πανέμορφα, πολύ... Δηλαδή, όσο ήταν το μάτι χθες το βλέπα, δεν ήθελα να περάσει Λάρισα, ρε παιδιά. Ειλικρινά, τους ήθελα αυτούς απέναντι μου. Δεν ξέρω γιατί. Μαζόχα είμαι, δεν ξέρω, αλλά τους θέλω και απέναντι. Και όπως τους έβλεπα, δηλαδή, μια ομάδα χάλι. Ειδικά τώρα στο τέλος που επιτέλους ξεφουσκώνουν σιγά-σιγά. Το επιτέλους όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δύο μάτια, είδες με τον Πλατανιά το μάτι. Δεν το είδα με τον Πλατανιά, είδα το χθεσινό. Γιατί χθες άρεσε η ΑΕΚ, δηλαδή έδειξε κάτι η ΑΕΚ σαν ομάδα. Όχι, αλλά όσο το έβλεπα, πίστευα ότι η ΑΕΚ κάτι θα γίνει και θα βάλει γκολ και θα προκριθεί. Επειδή κλείστηκαν οι άλλοι, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο, κλείστηκαν πολύ. Σου εμπνέει αυτό το πράγμα. Μάλλον το βγάζει, δεν σου εμπνέει. Εκπορεύεται ότι κάτι θα γίνει, μια στραβοκλωτσιά, ένα αυτό, ένα εκείνο, το άλλο και η ΑΕΚ θα βάλει γκολ στο τέλος. Όπως το έχει κάνει πολλές φορές. Αυτά τελείωσαν όμως, Μπάμπη. Από εδώ και ύστερα θα πραγματικό ποδόσφαιρο θα κυριαρχήσει. Ελπίζουμε σε μια άνετη επικράτηση. Πράγμα που έγινε πέρυσι από ένα λάθος του Γλύκου. Ναι. Πάσαμε τρία γκολ, αλλά το κάναμε τέρμι μετά. Θα πάμε κάτω, θα διδάξουμε πολιτισμό πάλι. Ναι. Τουρισμό, αυτά. Τουρισμό, ναι. Αρχαία ελληνικά αθλήματα, πάλι. Τιμομαγεία. Τα όρκς ετοιμάζονται, ήδη από στέρες εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι, έχουμε φουλάρι. Ναι, ωραία. Δεν ξέρουμε τι εισιτήρα, δεν ξέρω, ακούσει και τίποτα για εισιτήρα. Όχι, ακόμα τίποτα. Μια πρώτη εκδοχή ήταν τουλάχιστον τις μέρες πριν γίνουν τα ημιτελικά, ότι θα πάρουν δύο ομάδες από 22, αλλά την κόβω να κόβονται κι άλλα. Να είναι έτσι πως το πάει, θα είναι λίγο σαν τα μπασκετικά τα παλιά που πηγαίνανε ομάδες των φίλων των δύο ομάδων, που θα είναι μόνο τα πέταλα. Κάπως έτσι την κόβω εγώ. Με σχολεία και γιαγιάδες θα ναι, με σχολεία ίσως. Όπως το λέω που πηγαίνω του καλά. Ναι. Ευκαιρία να πάτε να γραφτείτε όλοι σε κανένα νυχτερινό, να πάρετε ένα χαρτί για να έχετε δικαίωμα. Εσπερινό. Σωστά. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα καλά, ετοιμαζόμαστε. 12 Μαΐου είναι, έτσι. 12 Μαΐου. Εγώ ζήτησα άδεια από το αφεντικό, είναι και Σαββάτο κιόλας. Μου λέει να έτσι και έτσι. Έχουμε, λέει, να δώσουμε κυκλοφοριακά. Λέω, θα κάνετε ό,τι θέλετε, παιδιά. Γιατί μην περιμένετε εμένα. Δουλεύετε και Σάββατο. Γιατί, ρε φίλε, πότε σταματήσαμε τα Σάββατα. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Πότε σταματήσαμε. Να πεις κάτι, δηλαδή, και με τον Οάστησε. Όχι, τίποτα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα εσείς είστε, ο ΠΑΟΚ είναι η αιτία ότι δεν προχωράνε τα έργα του μετρό, θα φύγουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ναι, κάπως έτσι. Απλά η άδειά μου είναι ανοιχτή για το μετά, δεν ξέρω πότε θα γυρίσω. Εντάξει, οκ. Να μας γράφεις. Έγινε. Θες να με κλείσει γιατί έχεις γραμμή. Όχι, δεν έχω γραμμή, τίποτα. Όχι, πες τα, τίποτα δεν έχω. Ποιος θα σε πάρει, 6:30 γίνεται δουλίτσα, μετά τις 7 δεν παίρνει κανένα. Πού βάζουνε, μωρέ, τι έχουν τα άλλα τα ραδιόφωνα με τις 7, τα ίδια που είχαν μέχρι τις 6. Άκου να σου πω τώρα, πριν στις αίρες πιάνω την αίρα, έχω αέρα. Βάζει τον γκολ αναμετάδοση, τον γκολ του Χρυστοδουλόπουλου. Γκολ, ξέρεις πως, μέσα από το γήπεδο κανονικά. Στέλνω μήνυμα, τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, με ρόλι τη έρευ και τα λοιπά, λέω, μόνο ΑΕΚ παίζεται. Εμείς ο παδί της Λάρισσας, ξέρεις. Πάρτε διαφημίσεις και μετά από λίγο, ναι και ο Κουλούρης, ακούω το μήνο, ναι και ο Κουλούρης κάνει το 1-0. εμείς θα παίζουμε, λέει, αλλά δεν του είχαμε έτοιμο, λέει, του ΠΑΟΚ, λέει, ότι κουβάλες ήσταμε. Εντάξει, τώρα, επίσης, να σκαλά, αυτό το γκολ όμως του Χρυστοδουλού που είναι από τα γκολ που γράφουν ιστορία, είναι που δημιουργούν μύθους, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπαρνα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται. Βαρύς ακούω. Γιατί τόσο αργά ήταν το τελευταίο καιρό. Έχω με την ιστορία του Σαββάτου τώρα σε λόγια που πλακώθηκα στα τσίπς με τις μπύρες το βράδυ. Στα τσίπς. Καλά, τα πατατάκια. Α, τι έβλεπες και... Τσίπουκα, μουσική άγουγα. Α, μάλιστα. Το δείτε το κανάλι, πώς θέλω να πω σας. Ποιο, το... Έχεις μήνυμα. Α, μήνυμα, με έντεχνα, έπινες μπύρες με έντεχνα, μπράβο. Τι να σε πω, συγχαρητήρια. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά. Η Έλενα. Δεν είναι εδώ. Τώρα έχουμε εδώ και για το, και για το κόσμος. Που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, γε και το από αυτό μας καίγεται. Το θυμάσαι τα παλιά τα χρόνια. Λάρισα τι κάνας. Λάρισα έχασε 1-0 με γκολ του Λάρζα Χρυστοδουλόπουλου στο 95.
Το κράτησε μέχρι το 105. Όχι, μέχρι το 95, μωρέ. Δεν 95, 105 με ακούσε. 95-96, εντάξει, εκεί. Εκεί. Πόσο πολύ χασομέρι. Είχε κάποιες πτώσεις ή κάποιους τραυματισμούς. Δεν νομίζω. Οι καθυστερήσεις ήταν πολύ δικαιολογημένες. Δεν τίθεται. Εγώ πιστεύω στο 50-60 στο τελικό να έχει να αδειάσει το μισό περίπτωμα. Να φύγει τα χανούμια. Θα είναι 3-4-0. Α, 3-4-0. Α, έτσι. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Εντάξει, προβλέψεις τώρα τι στοίχημα μπορεί να παιχτεί αυτό. Αν θα ξεκινήσει, πώς θα ξεκινήσει, πότε θα διακοπεί. Έχει πολλές. Αυτά υποτίθεται δεν μπορείς να τα ζητήσεις και από τις στοιχηματικές, ε. Δεν ξέρω τι θέλετε. Σιγά με θα δίνει πλέον στην Ελλάδα. Θα μην το δίνω ότι αν θα διεξαχθεί ποτέ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Εγώ δεν έχω καταλάβει βέβαια πέρα από την πλάκα γιατί θα τους κάνουν διπλούς να τελειώνουμε. Τι είναι αυτό το βίτσιο που θέλει να διοργανώσουμε γιορτές του ποδοσφαίρου. Ένα τελικό, ναι, ενιαίο. Μήπως. Δεν το έχω καταλάβει. Κάντο μωρέ διπλό εκεί, ο καθένας στο γήπεδό του να κάνει τη γιορτούλα του, το έτσι το αυτό. Και εντάξει, και απονομή ας γίνει κάποια άλλη. Ναι. Πώς παλιά τον τίτλο του πρωταθλητή τον έπαιρνε στην επόμενη σεζόν. Γινόταν κάποιο φιλικό μέσα στο καλοκαίρι. Δεν τον, δηλαδή το πρωτάθλημα, μπορεί μια ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν τον έπαιρνε στο τελευταίο παιχνίδι. Δεν σήκωνε κύπελο. Δεν το είχαν έτοιμο. Δεν είχαν το μαστραμπαδάκι. Δεν το είχαν έτοιμο το μαστραμπαδάκι. Γινόταν κάποιο φιλικό πριν την έναρξη σεζόν ή στο πρώτο παιχνίδι της επόμενης σεζόν και κάπως έτσι γινόταν η απονομή. Εν τω μεταξύ δεν συζητήσαμε ναι. τίποτα άλλο. Μόνο έχουμε πιάσει μόνο τα ποδόσφαιρα και μόνο τα μπάσκετ. Μόνο τα ποδόσφαιρα. Μπάσκετ, εντάξει, μπάσκετ NBA. Είχαμε χθες και Ολυμπιακό Euroliga κηδεία μέσα στο. Κηδεία, ναι, κατάφερε. Έχασε το πλεονέκτημα. Έχασε από την. Μάθαμε πλέον ότι είναι Ζαλγκύρης. Τόσα χρόνια τη λέγαμε Ζαλγκύρης. Άγνωστο αυτό, ναι, Ζαλγκύρης. Είναι αυτό το βίτσιο των ρεπόρτερ. Να βγει ένας Λιθουανός να μας πει σίγουρα. Έτσι, θα είναι Ζαλγκύρης στο τέλος, θα δεις. Αλλά είναι αυτό το βίτσιο κάποιων ρεπόρτερ που θέλουν να διαφοροποιηθούν, οπότε αλλάζουν το όνομα των ομάδων για να δείξουν ότι εμείς είμαστε τόσο ψαγμένοι και μας βάζουν όλους σε αμφιβολία. Λες να τα ξέραμε τόσα χρόνια τζάμπα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόλεσε το πλεονέκτημα της έδρας, ιτήθηκε από την Ζαλγκύρης του Κάουνας και του Γιασικεβίτσιους με. Πόσο έληξε? 78-87. Στην παράταση. Στην παράταση. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανεβάζει στο Instagram μετά το τέλος του παιχνιδιού ένα βιντεάκι για όσους το έχουν δει. Κυκλοφορεί νομίζω στα διαδίκτυα. Έχει ανεβάσει ένα Insta story όπου οδηγάει και τραγουδάει απλά ΟΕ, από αυτό πάλι, από αυτό πάλι. Δεν ξέρουμε που αναφέρεται, δεν κατονομάζει. Δεν κατονομάζει, οπότε μπορεί να είναι θεωρητικά δύο άσχετα γεγονότα. Μπορεί να κέρδισε ο στίχημα, ρε παιδί. Ναι, ναι. Ή μπορεί να πανηγυρίζει για την ΑΕΚ, ξέρω εγώ. Να είναι αντιλαρισαίος. Ή η Σπάρτη κάτι να έκανε στη ΓΑΜΑ, στη Β' Εθνική. Τον Αντετοκούμπο. Τον έφερε τελικά η Σπάρτη τον Αντετοκούμπο. Και καλά, τον περίμενε καιρό, αλλά νομίζω πρέπει να τον είχε φέρει. Κάτι είχαμε διαβάσει. Εν τέλει, ναι, αυτό που μας έμεινε από το χθεσινό παιχνίδι ήταν περισσότερο το βιντεάκι του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Ολυμπιακός χάνει το προβάδισμα, βέβαια, και πέρυσι το είχε χάσει με την, με την ΕΦΕΣ, αλλά πήγε και πήρε διπλό μέσα στην Τουρκία και ήταν η ομάδα που προχώρησε στο Final Four. Μπορεί να γίνει και κάτι αντίστοιχο. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει το δεύτερο του παιχνίδι με την Real Madrid στις 9 και 4. Η ΤΣΣΚΑ υποδέχεται την Κίμκι. Και αύριο ο Ολυμπιακός ξαναντιμετωπίζει την Ζαλγκύρης. Το έχει εδώ η στοιχηματική. Και η Φενέρ Μπαχτσέ παίζει με την Μπασκόνια. Τι έκανε χθες η Φενέρ? Κέρδισε. Πρέπει να κέρδισε λογικά. Κέρδισε. Αλλά δεν θυμάμαι το σκορ. Φενέρ Μπαχτσέ Μπασκόνια 82-73. Για την καλαθόσφαιρα. Γιατί εσύ τι άλλο θες να μιλήσεις εκτός από μπάσκετ και ποδόσφαιρα? Καλά, εδώ ανακοίνωσε εκλογές στην Τουρκία. Α, ο Ερντογάν. Εντάξει, μωρέ, γιατί. Ένα 0-5 αν θα βγει ή όχι. Ναι, ήταν τον πίεσε ο ακροδεξιός ο συνέτερος να κάνει τον Αύγουστο. Ναι. Και συμφώνησε, ναι. Αλλά συμφώνησε να κάνει τον Ιούνιο. Ούτε εντάξει. Πριν το Μουντιάλ ή μετά το Μουντιάλ? Μέσα στο Μουντιάλ. 24 Ιουνίου. Η Τουρκία μετέχει. Δεν είναι στο Μουντιάλ, νομίζω η Τουρκία. Νομίζω όχι. Όχι. Οπότε, ναι, εντάξει. Ναι, ενώ και να τον θα έχει συγκινηθεί πολύ. Αυτά παίζουν ρόλο, μην νομίζει. Δηλαδή, μια καλή πορεία τη εθνική ομάδο μπορεί να επηρεάσει κάποιο. Να δώσει έτσι μια ανάταση φρονήματο. Εδώ δεν λένε τώρα οι θεωρίε συνωμοσία για το 2004. Ότι πήραμε. Ναι. Πήραμε τον Euro, ναι.
Για να μας προετοιμάζει για τα μνημόνια, για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Για να ανατερωθεί το ελληνικό φρόνημα, γιατί ερχόταν Ολυμπιακοί αγώνες και οι Έλληνες ήταν λίγο έτσι. Μνημόνια. Ναι, 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 ήταν λίγο. Με χαμηλή την αυτοπεποίθηση. Πήραμε το Euro, βγήκαμε στους δρόμους, υψώσαμε σημαίες και μετά υποδεχτήκαμε τους Ολυμπιακούς, γεμίσαμε τα γήπεδα γιατί δεν πουλούσαν κανένα εισιτήριο. Είναι μία από τις θεωρίες συνωμοσίες εκείνης της εποχής, τις οποίες εμείς δεν υιοθετούμε σε καμία των περιπτώσεων. Τι σχέση έχει όμως η FIFA, η UEFA με την. Όλα έχουν. Όλα, έτσι, όλα. Είναι τώρα μία παγκόσμια διακυβέρνηση ούτως ή άλλως. Τι να λέμε, δηλαδή τώρα τι ψάχνεις, σε παρακαλώ. Από τη μία τσέπη στην άλλη. Έτσι ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΛ και για τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση κατά το συνεργατό του για το λάθος που κάνανε στην φανέλα, για το ότι τυπώσανε το επώνυμο λάθος του ενός στρατιωτικού, του Κούκλατζη, το κάνανε Κούλατζη. Και η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ ήταν: θέλω να ζητήσω προσωπική συγγνώμη από αυτό το ηρωικό λεβεντόπεδο, το λοχεία Κούκλατζη. Γιατί οι άχρηστοι συνεργάτες μου και ο άχρηστος τυπογράφος στη Λάρισα έγραψα λάθος το όνομά του στη φανέλα μας. Θέλω να δώσω μια υπόσχεση. Εγώ στην ΑΕΛ θα τα διορθώσω όλα. Όλα για... τα κακό σκήμενα. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον θα πάω να γράψει, ίσως να βάλει ένα κάπα με κόκκινο στυλό από πάνω. Γι' αυτό λέει αξίζουν οι οπαδοί μας και η ιστορία μας. Ήταν η δήλωση του Αλέξη Κούγια, ο οποίος με το που έβαγε τον γκολ η Λάρισα πήγε και αγκάλιασε τον Χιμένεθ, όχι τον Χιμένεθ. Κάποιον. Ούγιας. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο από τον πάγκο τη ΑΕΚ, δεν ξέρω, τον Λιμπερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλο, ο οποίο τίνει να πάρει περισσότερου τίτλου σε μια χρονιά από όσου έχει σαν αθλητή στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ως, δεν μετήχε στα ντάμπλ σε κανένα από τα σε δύο. Κανένα από τα δύο του Παναθηναϊκού και πήρε, νομίζω, το τελευταίο κύπελο. Έχει πάρει ένα κύπελο με την ΑΕΚ, αν δεν κάνω, στη λήξη τη καριέρα. Στη λήξη τη καριέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώ πότε. Η ΑΕΚ, η οποία πηγαίνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του κυπέλου. Είχε πάει προπέρυσι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ πάλι και κλεισμένο το θυρό με το τέρμα του Αραβίδη. Πέρυσι απέναντι στον ΠΑΟΚ το 2-1 που ιτήθηκε και φέτος ξανά ρεπετησιόν. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 12 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Τέσσερις φορές έχουν αναμετρηθεί δύο ομάδες. Στις 28 Μαΐου του 1939 στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 2-1 του ΠΑΟΚ. Στις 4 Ιουνίου του 1978 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ και πάλι είχε ιτηθεί από την ΑΕΚ με 2-0. Το 1983 ο ΠΑΟΚ και πάλι ιτήθηκε με 2-0 από την ΑΕΚ, ναι, στο Ολυμπιακό, ναι, στάδιο. Μάλιστα τότε είναι ο μοναδικός τελικός που έχει διεξαχθεί μεταξύ των δύο ομάδων στο Ολυμπιακό στάδιο. Είχαν γίνει πάλι επεισόδια. Έλα. Γιατί αυτή τη φορά. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια κλασική φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τα Matrix του γηπέδου να βγαίνουν ανακοινώσεις φίλαθλοι των δύο ομάδων με τα σπάτε. Αυτό. Προφητική, προφητική. Και το ακολούθησαν, φαντάζομαι. Το εστερνίστηκαν. Μα αυτό περιμένουμε. Τις ανακοινώσεις. Και δεν τα σπάσανε. Τις ανακοινώσεις. Οι φίλαθλοι σε όλα τα γήπεδα, μην βρίζετε, μην καπνίζετε, μην κάνετε, μην κοινοτάλλο. Και αυτό δεν τα κάνουν φυσικά. Ναι, έχει άρεση. Τώρα που το λέει αυτός ο άνθρωπος που το βάζουν εκείνο τον εκφωνητή να πληρώνει. Μήπως και εμείς να το σκεφτούμε. Να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Παράδοση λοιπόν είναι με την ΑΕΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ. Τι λες και συντριπτική. Ναι, συντριπτική. Εντάξει, 3-1. Ο ΠΑΟΚ έχει πάει σε 19, είναι ο 19ος τελικός και έχει πάρει μόλις τους 5. Και αυτό το λες ψιλοσυντριπτική, ναι, παράδοση. Η ΑΕΚ θα πάει για 23η φορά σε τελικό κυπέλου. Και νομίζω ότι έχει πάρει τους περισσότερους. Έχει πάρα πολύ καλή παρά. Έχει τους 15. Έχει πάρει το κύπελο το 32, το 39, το 49, το 50, το 56, το 64, το 66, το 78, το 83, το 96, το 97, το 2000, το 2002, το 2011 και το 2016. Είναι γενικότερα ομάδα κυπέλου η Ένωση. Βέβαια, πέρυσι αποδείχθηκε, γιατί και πέρυσι είχαμε ακριβώς τα ίδια ρεπορτάζ και ακριβώς τις ίδιες στατιστικές προσεγγίσεις και λέγαμε το ίδιο, ότι έχει 15 νίκες σε 21 συμμετοχές. Αλλά ο ΠΑΟΚ διέψευσε και την παράδοση και πήρε την πρώτη του νίκη σε τελικό απέναντι στον δικέφαλο του Νότου. Αυτά τα ολίγα με τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο ΟΑΚΑ και τι επίκειται να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Αυτό το περιμένουμε, νομίζω, όλοι με αγωνία. Με αγωνία ολόκληρη η Ελλάδα. Είδαμε και τα ποσταρίσματα. Οι αναμνήσεις ξαναγύρισαν με τις πέρσινες τις ωραίες τις φωτογραφίες. Γενικότερα, εντάξει, θα έχει δουλίτσα το ράδιο κατά πολύ. Ψωμάκι, όλα τα ράδια και εφημερίδες και τα site και τα αυτό.
θα μονοπολίσει. Τι νόμιζες, Μπάμπη μου, έτσι απλά είναι το πράγμα. Γιατί ένα πάω κλάρισα δεν... δεν θα έδινε. Θα ήταν λίγο έτσι νερόβραστο. Θα υπήρχε μια... το... Μα ήδη ακόμα δεν έγινε. Μα ακόμα δεν έληξε. Δεν σφύριξε λήξη ο διαιτητής της ΑΕΚ και άρχισαν τα. Μα και οι φίλοι τα παρελκόμενα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ από χθες έτσι σε σφιγμομετρήσεις και σε απόψεις που ακουγόταν στα ράδια λέγανε ότι εμείς θέλουμε την ΑΕΚ για να παίξουμε στα ίσα. Επιτέλους ένα παιχνίδι για να δείξουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος σε ένα και μόνο, μάτς. Το ένα δεν ολοκληρώθηκε. Κάτσε να γίνει αυτό το μάτς, ναι, να ολοκληρωθεί. Ναι, είναι πολλά πράγματα. Ναι, πολλά στιγμή. Δεν πιστεύω, εντάξει, να σου πω κάτι, εντάξει, πέρα από το όσα μπορεί να λέγονται και να υπόνονται. Όντως, το ΑΚΑ είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Υπάρχει τρόπος να αναχαιτιστούν οι πιο θερμόαιμοι, θεωρώ. Και εντάξει. Οι πιο θερμόαιμοι το ξέρουν αυτό. Βέβαια, το έχουμε, θα έλεγα το άλλο. Ότι υπάρχει χρόνος μπροστά η αστυνομία να οργανώσει το σχέδιο σαν το περσινό δηλαδή. Τα τρομερά μέτρα τάξης. Ίσως θα πρέπει να είναι επίτιμος διοργανωτής του τελικού να είναι ο Αχιλλέας Μπέος. Τιμή σε ένα και αυτός, ναι. Αφού είπε και ο άλλος ότι δεν έγινε και τίποτα. Ναι, πέρυσι είχαμε λέει το πιο πετυχημένο τελικό της τελευταίας δεκαετίας. Πού διαφωνείς αυτό, Μπάμπη? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, εμείς είμαστε αχιλλομπαϊκοί. Βρε, δεν το πάμε μήπως πάλι στο Παθεσσαλικό να τελειώνουμε, να ισχάσουμε. Πολλοί χθες ταυτίσανε τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με το ψαλιδάκι που. Εντάξει, απλά ο ένας σηκώθηκε στο Θεό και ο άλλος. Εντάξει, έστειλε τους φίλους της ομάδας τον Θεό όμως. Ο Κριστιάνο δεν έβαλε γκολ στο 90. Με πέναλτι το έβαλε και πανηγύριζε να πούμε στον Κατσίβαλο. Έβγαζε φλούζες σε αυτό τον Αντάλλο. Ξεβρακώθηκε. Ναι, μεν έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του, αλλά με ένα πέναλτι που αμάν δεν πολύ ήταν. Ναι, αλλά είχε βάλει ένα ψαλιδάκι πολύ ωραίο. Ένα ψαλιδάκι πάρα πολύ ωραίο. Σε ποιο μάτς ήταν αυτό? Με την Γιουβέντους. Με την Γιουβέντους, να το είχα χάσει γιατί είχαμε. Εμπάρκηση τα βασικά χάνει. Είχαμε live εκείνη τη μέρα. Τι να κάνουμε, είχαμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Ιντερβέντεν με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Σε Ισπανίες και Αγγλίες εστιάζουμε. Όλη την εβδομάδα έχει τρίτη, τετάρτη, πέμπτη έχει πρωτάθλημα. Ναι, πολύ σπαστό. Έχει πολλές εμβόλυμες σε όλες τις χώρες. Για να ξεμπερδεύουμε, γιατί έχουμε και το Μουντιαλάκι. Θα πρέπει να τελειώσει το μάτσο. Ο τελικός του Champions League είναι 29. Πότε είναι? 20... Συνήθως τέλει, Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 12 έχουμε το τελικό. 19 δεν πρέπει να έχει τίποτα. Νομίζω είναι κάπου εκεί στις 26, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι εκεί πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα πρωταθλήματα, γιατί έρχεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Χθες για την Premier League Bournemouth Manchester United 0-2. Ενώ για την La Liga Valencia Getafe 1-2. Espanyol Eibar 0-1. Και Real Madrid Atletico Bilbao 1-1. Θα πάμε να κάνουμε εμείς την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι. Με χωροταξικά ζητήματα, με καταστρώνουμε σχέδια, πλάνα. Αρχιτεκτονικά σχέδια για τις γέφυρες. Ρίχνουμε γέφυρες. Εγώ πιστεύω ότι δύο ομάδες θα πρέπει να ρίξουν γέφυρες φιλίας μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Και παίζω γέφυρες ενίοτε. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Σύνδεση με Taxiway για μία ακόμη ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι. Σας ακούμε. Έχουμε συνδεθεί με το Λίμπερο να ενημερώσω όμως την κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. 577. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή ροή και στα δύο ρεμάτες. Καλημέρα για την Βασίλισσα Όλγας. 282. Από την Πέτρο σε 10 έχει πρόβλημα η Όλγας και έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα παγκαλισμένα μέσα στο Λοχολορίδα. Και την Τσιμισκή ένας σταθμός. Σταθμός δεν ενημερώσει την Τσιμισκή. 199. Ομαλή είναι η κίνηση για την Τσιμισκή, προχωράει ακόμα. Να λυθεί για την Εγνατία ένας σταθμός. 864. Πάρα κέντρο Εγνατία, πολύ καλή και σε δύο ρεύματα. Και ένας σταθμός για την περιφερειακό να ενημερώσει. 579. 579. Πολύ καλός, πολύ καλός. Άδειος είναι σχεδόν.
Ευχαριστώ πολύ όλους τους σταθμούς. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα στην ροή στη Βασιλίση Όλγας, λόγω επειδή πολλά παρκαρισμένα μέσα στις λεωφοριογράμμες. Έτσι, γιατί το λόγο επειδή επιτελεί κοινωνικό έργο εδώ στα πρωινά μας. Γίνεται ένα μπάχαλο, λέει, στο Δήμο. Έχουν πολλές διαμάχες για το καινούριο σύστημα, το θες πάρκινγκ. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν έχω αυτοκίνητο, οπότε δεν πολύ ασχολούμαι. Βασικά έχουν κάνει όλες τις θέσεις περίπου στο κέντρο μέσω της εφαρμογής που πληρώνεις. Ή πας σε περίπτερο, ας πούμε, και σου κόβει την απόδειξη ότι πλήρωσες. Ναι. Και λέει ότι τα έσοδά τους δεν είναι τα αναμενόμενα, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι περίμεναν. Αυτό και τώρα το καλοκαίρι θα νεκρώσει. Δεν θα έχουμε τίποτα. Μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την κούλα μας. Τι κάνετε, κύριε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι και ο Ιωάννης εδώ. Καλημέρα. Ναι, είναι και αυτό θα σε ρωτούσε ο Γιάννης. Ιωάννης Παπαπέτρου που λέει και ο... Τι κάνεις, Γιαννάκη? Καλά, καλά, εσύ? Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, εσύ συνεργάτη. Για πες. Προχθές προς το τέλος έστειλα μήνυμα και δεν το είδες. Δεν το είδα. Πήγες να πάρεις γραμμή. Ναι. Και πέσει η γραμμή και μετά ξεφανίστηκες. Μετά λεμάω, μην τον είδα τον Παναήγια. Πότε έφυγα μετά, τρέχοντας. Νομίζω με την Ιωάννα ήσουν. Χτες. Όχι, προχθές. Προχθές ήμουνα με την Αναστασία. Με την Αναστασία. Ναι, Αναστασία. Να προσέχεις τα μηνύματα. Θα προσέχω μέχρι, τα... Μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έτσι, σαν το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και εσύ έστειλες το 95 μήνυμα. Έτσι είμαι εγώ. Μήνυμα θα ψαλιδάκι. Θα είσαι προσεκτικός μαζί Τελείως. Μου. Μετανοώ. Γιατί είμαι συνεργάτης και δικό σου και του Λίμπερο γενικά και του μεγάλου διευθυντή και δημοσιογράφου. Και όπως καταλαβαίνεις, σαν συνεργάτης μου που είσαι, θα πρέπει να με προσέχεις λίγο. Έτσι, τέλος. Έτσι. Καλά έκανες. Κράξιμο στον αέρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, για να δείτε ποιος είναι το αφεντικό. Να φας τα γκάζια. Ναι, να δείτε ποιος είναι το αφεντικό σε αυτήν την εκπομπή. Κοίταξε, πουλάκι μου, οι μεγάλες αγάπες έτσι. Έτσι. Τότε ξέρεις, στους καλούς φίλους κράζω. Σε αυτούς που δεν με ενδιαφέρουν, δεν ασχολούμαι. Μάλιστα. Να σε καλά, κούλα μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Να σου πω, ο παλιοκαιρίσιος παίρνει. Ενίοτε παίρνει από καμιά φορά. Ναι, άμα ακούει, θα το στείλω χαιρετίσματα. Μάλιστα. Ακούει σίγουρα. Τσάω. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, κούλα μου, τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον... Ιωσήφ από την Χίο που μας στέλνει μηνυματάκι. Λέει δεν ακουγόμαστε πάλι από το ίντερνετ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Παρ' όλα αυτά μας έστειλε το μηνυματάκι μια φωτογραφία. Είναι στρατευμένο νιάτο. Μάλιστα. Φυλάει τα... Φυλάει εκεί θερμοπύλες νησιωτικές. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Ο Τάσος είμαι. Πού είσαι, Τάσο, σε χάσαμε. Ναι, ήμουν λίγο αρρωστούλης. Άτσι, περαστικά. Ευχαριστώ. Όταν αλλάζεις ατμόσφαιρα, γιατί εγώ πήγα πάνω στην Κλωμέδα και λίγο τα πράγματα εκεί λίγο επιβαρύθηκε, όχι από πλευράς καιρού, έτσι. Ναι. Από Πτολεμαϊδα είσαι? Ναι, από Πτολεμαϊδα είμαι. Μάλιστα. Είμαι το Πτολεμαϊδιώτης είμαι. Α, μπράβο. Έχουμε παίξει φέτος δύο φορές στην Πτολεμαϊδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι... Έχει καλή νυχτερινή ζωή η Πτολεμαϊδα. Και ωραίες γυναίκες έχεις στην Πτολεμαϊδα. Ωραίες γυναίκες, ναι. Ωραίες γυναίκες και απελευθερωμένες. Το ξέρω. Τα φουγάρα μάλλον κάνουν δουλειά εκεί, ξέρω εγώ τι να σου. Λοιπόν, στην Πτολεμαϊδα. Ναι. Αυτό που ξέχασες να πεις, κύριε φίλε μας Μπάμπη, είναι ότι τώρα τα ανθοπολία μετά την πρόκληση Κιτσάκη, τα ανθοπολία εργάζονται περί το δός. Για να ετοιμάσω τις αγροδέσμες που θα μοιραστούν μεταξύ τους οι πύλαθροι. Νόμιζα τα οπλοπολία θα λέει, σαν συμβιουργία, κάτι τέτοιο. Όχι. Οι αγροδέσμες θα πάνε και θα έρθουν σίγουρα και από εδώ και από την Ελλάδα και από την Νότια Ελλάδα και από την Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι με το 5. Και τώρα βέβαια πλησιάζει τώρα
η Λίβερπουλ, το μυαλό μας είναι στη Λίβερπουλ, δεν το λες καθόλου ρε. Εντάξει, τώρα είχαμε λίγο καιρό. Έχει, την επόμενη εβδομάδα δεν είναι τα πρώτα παιχνίδια. Η επόμενη εβδομάδα, τώρα αυτό περιμένουμε πλέον. Έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα είχα πει εγώ εδώ ότι ο τελικός θα είναι Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν γίνει κλήρωση. Μακάρι, αλλά βλέπω ότι η Ρώμα πάει με φόρα. Δεν ξέρω. Είναι, εντάξει. Ναι, έχει τώρα άγνοια κινδύνου, όπως είδες να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν θα γλιτώσει. Δεν θα γλιτώσει. Θα λοιπόν. Ναι, ο Σάλαχ θα χτυπήσει την παλαιά του ομάδα. Μάλλον. Το... Μας βλέπω για τελικούς. Πάντως, από αυτό και να κλείσω, αν το μάτς γινόταν, ας πούμε, στην Ευρώπη, ας πούμε, Γερμανία, Ιταλία, οπουδήποτε, θα έκανα τα πάντα για να πάω. Τώρα επειδή γίνεται εκεί δεν μπορώ να πάω δυστυχώς. Στο Κίεβο, ναι, είναι ξενέρωτο το Κίεβο. Δεν... Και δεν είναι ένα... Αυτό είναι και μακριά είναι και επικίνδυνα είναι και... Να πολύ πηγαίνεις, ναι, μάλιστα. Έγινε. Αυτά, καλημέρα. Σε χαιρετούμε, τσάω, τσάω, τσάω. Βρήκανε και αυτοί. Εντάξει, πιστεύω υπάρχει τώρα, είναι και πολιτικές σκοπιμότητες. Βασικά μπορούν να κάνουν τον ελληνικό τελικό. Στο Κίεβο. Όχι, και στη Ράκα, ας πούμε, κάπου εκεί. Εντάξει, ίσως. Θα είναι μια, θα το ψάξουμε, θα έχουμε από εδώ και πέρα, θα βάλουμε ψηφοφορίες που εναλλακτικές... Θέλετε να γίνει. Ναι. Εναλλακτικά μέρη στα οποία θα μπορούσε να διοργανωθεί ο ελληνικός τελικός. Εγώ έκανα χθες μια ανάρτηση στο λόγο, επειδή έβαλα το γήπεδο του Μίνιμαν Σιν. Τη θυμάστε την ταινία? Ταινιάρα. Παλαιά, του 2001-2002, με τον Βίνι Τζόουνς που είναι φυλακισμένοι και παίζουν ένα αγώνα ποδοσφαίρου με τον καλόγερο, τον τερματοφύλακα αυτόν που παίζει μετά στα τρανσπόρτερ, στα τέτοια, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ταινιάρα, κάτσε δέστη. Με πιάνεις πολύ σε αυτό άμουσο. Εντάξει, ό,τι ταινίες αφορούν το ποδόσφαιρο τις έχουμε δει. Θα κάνουμε. Ναι. Εγώ θυμάμαι εκείνη, Απόδραση των 11 με τον Πέλε. Δέστηνα που είναι και αληθινή ιστορία εν μέρη. Ναι, εν μέρη, όντως. Με το Κίεβο. Παραγιά μου, ένα κουνούπι. Α, το Κίεβο κιόλας νομίζω είχε γίνει ιστορία η απόδραση των 11. Το είχαμε αναφέρει όταν έπαιζε η Άκη με τη Δυναμό Κίεβο και το αντίστοιχο πανό είχαν βγάλει φίλοι της Ένωσης. Ότι, άγαλμα, ότι εσάς οι Ναζί σας σκοτώνανε τους παίχτες σας, ας πούμε, και εσείς τώρα βγαίνετε και τους υμνείτε. Πώς τη λέγανε τότε την ομάδα? Δεν θυμάμαι τώρα. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Έχει κάνει και ένα ρεπορτάζ χωρίς σύνορα ο Κούλογλου. Υπάρχει και μια παλιότερη ταινία που λεγόταν Το Τρίτο Ημίχρονο. Εκπομπή στα αθλητικά ραδιόφωνα και ο Κούλογλου έχει κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ και η απόδραση των 11 εν μέρη όντως βασίζεται σε αυτό το γεγονός, αλλά με ευτυχή κατάληξη και happy end. Σε εκείνη την ταινία, στην απόδραση των 11 παίζει ένας ποδοσφαιριστής, αυτό είναι ένα ωραίο κουιζάκι, πάντα το βάζουμε, πλέον το έχει μάθει ο κόσμος βέβαια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πέρασε και από τα ελληνικά γήπεδα. Είναι μέσα στην ομάδα των. Των Γερμανών πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Παίχτης δεκαετίας του 80, εσύ είσαι νεαρό παιδί. Start λεγόταν η ομάδα. Ναι, δεν θα τον πρόλαβες και δεν θα τον θυμάσαι. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό Βόλου ένας μεγάλος επιθετικός Ούγγρος, ο Ίμρε Μπόντα. Ναι. Λέω τώρα θα μου πει τον Οσβάλντο Αρντίλες, ξέρω για να τον κοιτάξω με μάτια και θα πω πότε. Γιατί και ο Ίμρε Μπόντα είναι ωραίο να το λες και εσύ σε άλλους για να έτσι περνιέσαι για ξυπνάκια. Είναι ξυπναδίστικες λύσεις. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη εδώ επικοινωνία με το σταθμό μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας είναι οι σημαίες Ψωμιάδη σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Σημαίες ομάδων και, πανό, και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310-532-000. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, αυτή η ταινία δεν είχε καλό casting. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, θα πάρει το δοσεριστή που έχει παίξει τον Άρη. Ποιον? Γερμανούς. Έτσι το λες. Είναι η μόνη ομάδα που έκανε φιλικά με τους Γερμανούς. Νόμιζα θα έλεγες για τερματοφύλακα το Σταλόνε, που είναι κοντός. Όταν εμείς από τον ΠΑΟΚ πηγαίναμε και πολεμούσαμε στο μέτωπο, έτσι. Αυτοί παίζανε φιλικά με τους Γερμανούς. Μάλιστα. Για να τους γράφουν στα χαρτιά πρωταθλήματα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε, τσάω. Μην πει τυχόν και δεν βάλουμε μια μπρίζα. Ακόμα ρησίκησε στα 10 λεπτά πριν μια μπρίζα. Χριστοδουλόπουλος χτυπάει με μπρίζα στο 95. Αλλά εγώ το έχω παράπονο. Ποιο? Έρευνα δεν μου φέρνει. Έρευνα, αφού σε φωνάζουμε, είπαμε, είσαι ρεπόρτερ και συμπαρουσιαστής ειδικών σκοπών. Μα τα ποδόσφαιρα τώρα δεν τα πολύ βλέπω. Άντε για μπάσκετ βλέπω. Όχι, θα έρθει εδώ στα ποδόσφαιρα. Για μπάσκετ τι, εντάξει.
είπαμε χθες για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτύρεται για την διαιτησία Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τώρα. Εντάξει, γιατί λέει στο τέλος και κάποια στραβά σφυρίγματα. Για Euroleague και για τέτοια λες να γίνει ο Σφαιρόπουλος πολύ τα είπε. Φέτος όλες οι ομάδες έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Άρα δικαιώνεται. Μέχρι να κόψει. Φυσικά είχε με τον Ιχούδη. Τότε ποιο ρε παιδί μου, όλοι είναι αδικημένοι. Η Φενέρμπαχτσε για του Τούρκοι. Για τους Τούρκοι γίνεται όλο το σουσού. Μα υποτίθεται εκεί στρέφονται τα βέλη λόγω επειδή Turkish Airlines, χορηγού και κανένα 16. Εντάξει, πήγαινε έτσι το ζήτημα. Άρα δικαιώνεται ο DBG, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τα έχει βάλει ανοιχτά με την. Πήγε Νταϊλίκη, πήγε που είναι το τραμπούκο του. Και στο τέλος θα δεις που θα πάρει και την Euroleague έτσι πως πηγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει ιδιαίτερα φορμαρισμένος και με την προσθήκη του James, όπως τα είπαμε και σαν μεγάλη μπασκετική αναλυτέ. Για πες μεγάλη μπασκετική. Ναι, ότι ο James έχει απελευθερώσει και τον καλάθι πάρα πολύ. Κάνει πράγματα και θάματα μέσα και οι δυο τους είναι λίγο. Έχουν καθένα μέσα στο βάζουν από 50 πόντους στα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, τώρα ο Καλάθης δεν έχει πολύ σκοράρισμα βέβαια. Ναι, αλλά έχει assist, έχει. Ενώ τώρα με James, γιατί τραβούσε πολύ κουπί. Εντάξει. Βέβαια υπήρχε ένα κορυφαίο. Τίποτε δεν μένει κρυφό. Ένα κορυφαίο άρθρο που είχε γραφτεί στο contra.gr κάπου το Φλεβάρι, όταν είχε προχωρήσει στην απόκτηση του James ο Παναθηναϊκός. Ότι έγραφε τότε ο ρεπόρτερ Σωτήρης Γεωργίου ότι είχε βγει με τίτλο «Δεν ταιριάζουν, σου λέω, James και Καλάθης», χρησιμοποιώντας και λίγο Παντελή Παντελίδη. Ο Τσάβη Πασκουάλ ευνούχησε τον Καλάθη, ο οποίος έκανε το χειρότερο του φετινό παιχνίδι, είχε γραφτεί αυτό στις 24 του Φλεβάρι. «Πώς μπορούν να χωρέσω στην ίδια πεντάδα Νίκ και James από τη στιγμή που και οι δυο θέλουν την μπάλα στα χέρια», είπε ο ρεπόρτερ. Έκανε μεγάλο παιχνίδι προχθές ο James όμως. Και ο Καλάθης. Και ο Καλάθης. Και δείχνει τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ότι είναι σε καλό σήμερα φεγγάρι. Είναι το δεύτερο, παιχνίδι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Ο φίλος μας καλημερίζει με το φίλο μας τον Σπύρο. Κάναμε αναφορά για την απόδραση των 11 και λέγοντας ποιος παίχτης πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα και μνημονεύσαμε τον ίδιο. Ήμρε Μποντά, αλλά μας ήρθε. Πελέ που ήρθε στο καρκίνο να γίνει μέλος του Ολυμπιακού. Ο Άγιο του Ολυμπιακού, επειδή ο Σπύρος είναι ξανθιώτης. Πρώτα, σε παρακαλώ. Εντάξει, Ξάνθη πάντα εφοδιάζει με ταλέντα. Τι μεγάλε. Εντάξει, ανέβηκε στο Βεληνικέ, ξέφυγε. Και έχει χαρίσει μια από τι πιο ωραίες φωτογραφίες που έχουμε δει. Που είναι στο μηχανάκι, ειδικά πάνω. Με τον Πανόπουλο, ναι, τρελαίνομαι για αυτή τη φωτογραφία. Τρελαίνομαι πραγματικά. Αργότερα ο Ολυμπιακός έφερε Μαραντόνα. Μαραντόνα, έπαιζε. Όχι, δεν έπαιζε σε αυτήν την ταινία. Στην απόδραση των 11. Έχει παίξει καμιά. Όχι, δεν έχει παίξει. Απόρρε πώς Σταλόνε ρωτάει και το χαρακτηριστικό. Λέει που πρέπει να κάθομαι στο corner. Που αυτή ήταν η απορία του που συζητούσε όλη στη μισή ταινία. Α, και δεν ήξερε από μπάλα. Ναι, δεν είχε ιδέα. Ήταν Αμερικάνο, α πούμε. Και το βάλανε τερματοφύλακα να πούμε εκεί πέρα να πούμε. Τέλος πάντων. Το τσουσικό σου είναι το κύπελο. Τότε ή αποδράθε. Νομίζω πάλι έχει έρθει. Όχι ρε, κέρδισαν. Κέρδισαν στο πέναλτι. Ναι, κέρδισαν. Η Start Kiev ήταν η ομάδα που ήταν από παίχτες Δυναμό και λοιπά. Ναι. Που λέγαμε για την ιστορία. Ο Αρντίλες έπεσε σε εκείνη την ταινία. Ναι, γι' αυτό τον. Ο Μπόμπι Μουρ, ο Τζον Γουόρκ, ο Ράσελ Όσμαν, Kevin Beattie, Paul Cooper, Kevin Callaghan, Laurie Sivele, Robin Tenner. Ποδοσφαιριστές είναι, πέραν από 2-3 τους υπόλοιπους δεν τους ξέρω. Ναι. Στο cast λέει βρισκόταν ο Πολωνός Κάζιμιρ Ντέινα, ο Νορβηγός Χάλβαρ Τόρενσεν, ο Δανός Σόρεν Λίντστεντ και ο σπουδαίος Βέλγος αμυντικός Πολ Βαν Χίμστα και ο Μάικλ Κέιν με τον Σιλβέστε Σταλόνε. Ναι. Ο οποίος Σταλόνε είχε πάρει, λέει, εκείνη την ταινία καθοδήγηση από τον Gordon Banks. Αλήθεια. Personal trainer για να μάθει να. Να κάνει τις κινήσεις στο τέρμα εκείνη την εποχή. Ήταν δηλαδή επίπεδο Champions League η ταινία. Τι σε λέω τώρα. Ίσως μετά από καιρό να γυριστεί μια πολεμική ταινία με αφορμή τα όσα συνέβησαν πέρυσι στον τελικό του κυπέλλου και τα όσα. Το sequel θα είναι. Το sequel, επόμενη χρονιά. Φέτος υπήρχε, ας πούμε, μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ήταν η Δουνκέρκη. Ήθελα να τη δω από τότε που βγήκε, δεν την έχω δει. Να τη δεις. Ίσως να οραματιστούν και να επηρεαστούν από το συγκεκριμένο. Βέβαια στη Δουνκέρκη είχαμε την οπισθοχώρηση, είχαμε την αποχώρηση των στρατευμάτων των συμμαχικών. Όταν μπαίνανε Ναζί που πήγαιναν στη Δουνκέρκη.
για να φύγουν στην Βρετανία. Είχαν εγκλωβιστεί εκεί στα παράλια και θέλανε να απεγκλωβιστούν. Αλλά ήταν, μιλάμε κοντά στο εκατομμύριο. 400-500.000 κόσμο. Νομίζω ότι θέλανε να φύγουν. Νομίζω ότι περισσότερο η Νορμανδία θα επηρεάσει. Τα blitzkrieg των κατοχικών δυνάμεων. Γενικότερα, άμα μελετήσει Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα μπορέσει να βγάλει και ένα πλάνο για τα όσα θα συμβούν στον τελικό τη 12η του Μαγιού. Αλλά είμαι γνωστό αντικοινωνικό και δεν είχα παρέες για σινεμά. Εντάξει, το χάδι δεν είναι του σινεμά και είχα δυσκολευτεί. Αλλά το χάδι σινεμά είναι ταινία που βλέπει το σινεμά γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο. Ναι, για σινεμά είναι αυτές τις ταινίες. Δεν είναι τόσο τα εφέ, έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Τα ακουστικά εφέ. Να νιώθεις να σφυρίζουν οι οβίδες. Αλλάξαν όλοι τώρα τη συχνότητα, πιάσαμε και το σινεμά. Εδώ δεν μιλάμε να πούμε για. Θα έπρεπε να λέμε. Για πες. Για τίποτα. Για τίποτα. Για τίποτα. Για τα ποδόσφαιρα. Αλλά μου εξέτρεψες την ατζέντα γιατί μου λες μη με ρωτάς για ποδόσφαιρα. Μια χαρά τα ξέρεις. Εντάξει, τα ξέρω, ρε παιδί μου. Θα παρακολουθείς. Θα σε έχουμε εδώ και για Euroleague και για τα πάντα. Με την Intervention, κυρίες και κύριοι. Να μας ενημερώνει για τα πρωταθλήματα σε Αγγλίες και Ισπανίες με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Πρωταθληματάκι και σήμερα έχουμε, 19 Τετάρτου, στην Premier League, τα παιχνίδια Leicester Southampton και Burnley Chelsea, ενώ για τη La Liga έχουμε τις αναμετρήσεις Alavés Girona, Sociedad Atlético Madrid, Levante Málaga και Betis Las Palmas. Μέσης άκρης αυτή η επικαιρότητα, κυρίως η αθλητική που σχολιάστηκε σήμερα, μετά όσα διαδραματίστηκαν χθες στον τελικό, στον ημιτελικό ψεύματε. Σαν τελικός όμως ήταν. Εμένα μου τα λες λάθος να φύγω. Τι εντάξει, να σαν τελικός. Εδώ έρχομαι για να γίνω άνθρωπο. Μα δεν λένε, τώρα προσπαθώ να το σώσω, δεν λένε οι τεχνικοί προπονητές, κυρίως έχουμε μπροστά μας 10 τελικούς. Και τα όσα θα αντιμετωπίσουμε μπροστά, 19 του Απρίλη έχουμε μέχρι τις 12 του Μαγιού, ένα μήνα φουλ δραστηριότητα για τα αθλητικά τα ράδια και για τα αθηναϊκά και για τα θεσσαλονικά, γιατί θα δώσει... Απλά τα θεσσαλονικά πιάνουν πιο μεγάλο έφρος. Έχουμε τεχνογνωσία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε ασχολούμαστε και με πολυπίκυλα ζητήματα, πότε πήρες εσύ τον τελευταίο σου τίτλο, πόσα πρωταθλήματα έχεις, εκεί θα καταλήξει η συζήτηση, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στην ολοκλήρωση του σημερινού λόγο επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εντάξει ρε Γιάννη μου, άμα θες την επόμενη φορά θα πούμε μόνο έρευνες. Μόνο έρευνες, άμα είσαι θα τόσο μου φέρεις πολύ... 10 έρευνες. 10 έρευνες άμα θες τόσο πολύ. Όχι, μία. Έχουμε να κάνουμε έρευνα από τον Νοέμβριο. Σαν το Γιωργούτζο, μπορείς να πεις μια φορά. Μια φορά την Καλαμπάτα μαύρη φιέλα. Έτσι. Δηλαδή να μην ξέρουμε ρε παιδί μου, πάλι μία το έχω παράπονο από τον Νοέμβριο. Και ξέρεις ποια είχαμε πει νομίζω. Τι είχαμε πει. Η τελευταία που έρευνα που είχαμε κάνει για τις μπύρες, το τι καλό κάνουν στην υγεία και κάτι, πού να θυμάσαι, πού να κάνεις έτσι, κάτι μαντραχαλέστικο θα έχουμε να πούμε. Κάπως έτσι. Πεταματόφουμε. Έλα βρε τώρα κάνει ξέρω. Θα ζητήσω καινούργιο συμβόλαιο σαν το Χριστοδουλόπουλο. Θα βάλω κάποιο ψαλιδάκι στη μισή. Θα σκοράρω στο 90 του λόγου επειδή και θα ζητήσω συμβόλαιο να πάω σε άλλη ομάδα. Λες να μείνει ο Λάζαρος μετά από όλα αυτά. Θα ασκηθεί πίεση. Δεν ξέρει κανένα. Θα βάλει κανένα γκολ στο τελικό. Μέρα, νύχτα. Λες να φύγουμε. Να φύγουμε με ένα προβοκατόρικο τραγούδι. Άντε ας βάλουμε λίγο Μπατμανίδη. Μέρα, νύχτα. Μόνο εμείς έχουμε γράψει τραγούδια για οικοδομές. Εντάξει και λίγο ο Καζατζίδης και ο Ζορς Πιλαλή. Αλλά εμείς έχουμε το κατεξοχήν. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή, κυρίες και κύριοι. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την τιμή να με προσκαλέσεις. Παρόλο που δεν είχαμε έρευνες. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6 ώρα. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω. Μέρα, νύχτα, νύχτα, μέρα στην οικοδομή. Πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, δίχως αντοχή. Κι όλα αυτά τα υπομένω για την υποδομή. Για να φτιάξω σπίτι για σένα, ναι, μωρί. Γιατί, γιατί, γιατί. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου.
κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίσεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίσεις. Μόλις ήλιος δεν αευγεί, παίρνω το μυστρί. Αχ, το δρόμο μου το ξέρω για την οικοδομή. Με λάσπη και νερό χτίζω το γιαπί και στην πετονιέρα ρίχνω τσιμέντο Ηρακλή. Αχέ, αχέ, γιατί, αχέ, αχέ, γιατί. Είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις. Οικοδομές γκρεμίσεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίσεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίσεις. Η υποδομή σου είναι το κορμί σου, κι όταν το λυκνίζεις οικοδομές γκρεμίζεις.